Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλά Χριστούγεννα και χρόνια σας πολλά. Είναι ο καφές της Κυριακής, τον οποίο έχουμε συνηθίσει και τον οποίο από ό,τι βλέπουμε τιμάτε με την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μας ενθαρρύνει να προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε και καλύτεροι σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της επικαιρότητας και την εστίαση στο κεντρικό θέμα το οποίο επιλέγουμε κάθε Κυριακή να θίξουμε. Σήμερα, λόγω και των Χριστουγέννων, έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε για τον αποχριστιανισμό της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν όλοι συμφωνείτε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση αποχριστιανισμού της Ευρώπης. Γενικά, όμως, οι περισσότεροι σχολιαστές θεωρούν ότι προς τα εκεί βαδίζει η υπόθεση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, μάλλον ξεκίνησε από χθες, πολλοί σχολιαστές του διαδικτύου έχουν δει αρνητικά την αφίσα που έχει βγάλει τις ευχές του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αναφέρεται σε καλές γιορτές και ευτυχισμένο νέο έτος. Θα σας το δείξω στην πορεία της εκπομπής, την αφίσα που έχει βγάλει, χωρίς να στέκει στο ότι σήμερα είναι τα Χριστούγεννα, που για τους χριστιανούς είναι η σημαντικότερη γιορτή. Βέβαια, για την Ορθοδοξία το Πάσχα είναι η σημαντικότερη γιορτή, αλλά εν πάση περιπτώσει και τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Για να μας βοηθήσει σε αυτή την προσέγγιση του χριστιανισμού, της σχέσης χριστιανισμού και Ευρώπης, παρακαλέσαμε και είναι και σήμερα μαζί μας, παρά το γεγονός ότι είναι Χριστούγεννα και όλοι έχουν κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, πολύ περισσότερο αν κάποιος είναι και ιερέας και έχει σχέση και με την Εκκλησία, αλλά ευτυχώς η λειτουργία γίνεται νωρίς. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πατέρα Νικόλα, που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Καλά ευχαριστώ. Χριστούγεννα να έχουμε και την ευλογία σας. Ο Θεός σας και πάζει όλους. Λοιπόν, το πάνελ σήμερα είναι ο κύριος Νίκος Κανέλος, πρέσβης. Ως αρθρογράφος και νομικός θα είναι μαζί μας ο κύριος Βαρδελής και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης για να κάνουν τα σχόλιά τους πάνω στην ευρύτερη επικαιρότητα και μετά να θέσουμε τις ερωτήσεις μας στον πατέρα Νικολάου. Ξεκινάμε λοιπόν από τον κύριο Πρέσβη. Σας ακούμε, κύριε Πρέσβη. Είμαι προβληματισμένος. Καλημέρα πατέρα Νικόλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Παντελή, καλημέρα σε όλους τους... σε όλους τους τηλεθεατές. Καλά Χριστούγεννα. Είμαι προβληματισμένος για πολλά και δεν θα τα βάλω σε ιεράρχη στα ζητήματα που απασχολούν τη σκέψη μου αυτή τη μέρα. Θα τα αναφέρω απλώς. Ήθελα να ξεκινήσω από την εκλογή του Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου ως νέο Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Είχε συλληφθεί το 1989, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες αντικατοχικές διαδηλώσεις. Δεν θα πω περισσότερα, άξιος και ελπίζω να συντελέσει στην αναδημιουργία για τον ελληνισμό και ελπίζω, το αναφέρω απλώς, ότι σύντομα θα τον έχουμε σε συζήτηση και διάλογο στο διπλωματικό αποτύπωμα. Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον και όλα όσα υπόθηκαν εκεί από τον πρόεδρο, ο οποίος τον καλωσόρισε, τον πρόεδρο ο Μπάιντεν, είναι αλήθεια ότι επεξεργάζονται διάφορα σχέδια τα οποία κατά τη δική μου γνώμη θα οδηγήσουν σε μια προσωρινή ανακοχή και εκεχηρία. Δεν βλέπω δηλαδή, παρόλο που όλοι μιλάνε για τρία μοντέλα διπλωματικής επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, δεν βλέπω τους θειασότες αυτών των μοντέλων να επιμείνουν στην μόνιμη και σταθερή ειρήνη. Υπάρχει η επίσημη θέση της Ουάσιγκτον για την απόφαση για τις συνομιλίες με τη Ρωσία, που είναι σίγουρα ιδιαίτερα θετική, αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω να
αποχωρούν από τις βασικές θέσεις ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία, με αποτέλεσμα το μοντέλο το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια συνέχιση του πολέμου με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά μέσα. Ο χρόνος του πολέμου και ο πόλεμος του χρόνου και ο πόλεμος του χρόνου ανεβαίνουν πίστα στην Ευρώπη. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αποτυπωθεί ως κεντρική ιδέα όλων όσων γίνονται. Όπως είπα εδώ και ένα χρόνο, πιστεύω ότι δυστυχώς θα υπάρχει και επέκτασή του στα Βαλκάνια. Βλέπουμε ότι ενώ έχουμε ένα σημαντικό θέμα στο Κόσοβο, δεν φαίνεται να επιλύεται παρά μόνο με την όξυνση των απόψεων. Στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Κάφκασο, μέχρι και το Ιράν. Πιστεύω ότι το Ισραήλ γίνεται το κεντρικό κράτος που θα αποφασίσει για πολλές εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή. Και ήθελα να πω ότι η επέκταση δεν αφορά μόνο την πολεμική σύγκρουση. Όταν λέω για επέκταση του πολέμου, δεν αναφέρομαι μόνο στην πολεμική σύγκρουση, αλλά αναφέρομαι και στην εξώθηση, σε ασφαλείς διόδους επικοινωνίας, κάτω από το φόρο των εξοπλισμών και της δημιουργίας νέων επιρροών και νέων συμμαχιών στον κόσμο ολόκληρο. Πιστεύω ότι στα επόμενα 5 χρόνια αυτό που θα συμβαίνει στον κόσμο θα είναι πρωτόγνωρο. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε, τουλάχιστον η δική μας γενιά. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Χιμάρα, στη Λιβάδια και στη Δερβιτσάνη είναι μια συνέχεια δηλώσεων που είχε κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι πριν το τέλος του χρόνου θα επισκέπτονταν τις μειονοτικές περιοχές, οι οποίες περιοχές αυτές από το 1991 και την επίσκεψη του Προέδρου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην οποία ήμουνα μέλος της αποστολής και που βεβαίως και πάλι οι Αλβανοί είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για την επίσκεψη σε μειονοτικές περιοχές όπως τις θεωρούμε εμείς, που δεν τις θεωρούν εκείνοι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ποιο είναι το μήνυμα που δίνουμε, ποιος είναι ο τρόπος που κρατάμε μία σταθερή και αξιόπιστη πολιτική με τους Αλβανούς και την εθνική μειονότητα. Ήθελα να πω ότι από τα Χριστούγεννα του 89, όταν ο Αντώνης ο Σαμαράς ήταν υπέξ της οικονομικής κυβέρνησης, οικουμενικής κυβέρνησης Ολώτας, είχε χρησιμοποιήσει τότε μία ενεργό αντίληψη για την ελληνική, χριστιανική, όπως έλεγε, εθνική μειονότητα. Εγώ στους όρους μου χρησιμοποιούσα και χρησιμοποιώ από τα Τύρανα και το Αργυρόκαστρο εθνική ελληνική μειονότητα, γιατί έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε περισσότερα με την εξέλιξη της συζήτησης. Τα πράγματα είναι περίεργα στον Κάφκασο. Εκεί έχουμε μία συνάντηση του Βούξιτς με τον πρόεδρο Αλίγεφ, όπου υπόθηκε επιλέξει ότι θα βρεθούν σύμμαχοι σε οποιαδήποτε εξέλιξη γίνει στην περιοχή προφανώς ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό, κατά τη δική μου γνώμη, μαζί με τις εξελίξεις που μπορούν να έρθουν στο Ιράν, σημαίνει ότι θα έχουμε κοινές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση αυτής της σύγκρουσης που σας ανέφερα ή των εξελίξεων που θα δημιουργήσουν καινούργια πρότυπα ηρωής και καινούργιες συμμαχίες. Τέλος, για το θέμα το οποίο σήμερα καλούμαστε να αναπτύξουμε, ήθελα
έδωσαν στον Παντελή δύο χάρτες. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία όπου φτάνουν στην Αυστρία οι μουσουλμάνοι να είναι 1 εκατομμύριο περίπου πληθυσμός, ενεργός πληθυσμός, και στη Γερμανία αλλά και αλλού, και όλα αυτά τα περί εορτών και όχι Χριστουγέννων είναι παρεπόμενα μιας νέας αντίληψης που υπάρχουν στον κόσμο. Ήθελα να καλωσορίσω και τον πατέρα Νικόλο του Λουδοβίκου. Σταματώ εδώ στο παρόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε. Είπαμε σήμερα να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, λόγω και της ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο. Θα ήθελα λίγο πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καλεντερίδη να δείξω αυτή την αφίσα του Υπουργείου Εξωτερικών, να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα, να την έχετε υπόψη σας και αν θέλετε σχολιάζετε ή θεωρείτε όπως πολύ ότι είναι μέσα στα πλαίσια της κανονικότητας, της ελληνικής κανονικότητας. Αυτή είναι που λίγο πολύ, για να τη φέρω και πιο κοντά, να τη διαβάσετε πιο καλά. Λοιπόν, το σχόλιο που κάνουν οι διαδικτυακοί σχολιαστές είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μιλάει για θερμές ευχές, για καλές γιορτές και ευτυχισμένο νέο έτος και δεν γίνεται καμιά αναφορά στη γέννηση του Χριστού, που είναι το σημαντικό γεγονός αυτής της περίοδου. Κύριε Καλεντερίδη, έχετε το λόγο. Είπαμε σήμερα, συνονοηθήκαμε, το ξέρετε κι εσείς, ώστε να είμαστε λίγο πιο συμπυκνωμένοι, για να μπορέσουμε να ακούσουμε λίγο και τον πατέρα Νικόλαο και να εστιάσουμε στο θέμα που μας αφορά. Σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Και καλά σας Χριστούγεννα, δεν ήσασταν εδώ στην εισαγωγή όταν ευχήθηκα στους άλλους. Νομίζω ότι η παρένεση για συντομία σε μένα παρέλκυε. Εγώ είμαι πάντα σύντομος. Σωστό, σωστό. Όλοι μη διούν, αλλά δεν μας πληκτώσει εύστοχη. Ο σαρκασμός, ξέρετε, είναι στοιχείο δικό μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Εύχομαι την επόμενη φορά το Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει από το θηρεό του και το σταυρό, για να μην προκαλούμε. Κύριε Κανέλο, τι λέτε? Δεν συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι σκοπτικό το σχόλιο σου. Εγώ θα είμαι πάντα επιθετικός και θα έχω τις απόψεις μου. Δεν θα βγει ποτέ ο σταυρός, έστω και αν κάποιοι το θέλουν. Εντάξει, δεν θα βγει. Σας διαβεβαιώ όμως, γιατί έχω γίνει μάρτυρας, άνθρωποι φωτισμένοι στην Ευρώπη αντιδρούν με το κτύπημα της καμπάνας και λένε «Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ που δεν πιστεύω ή ο άλλος που είναι μουσουλμάνος να ακούει κάθε τόσο την καμπάνα της εκκλησίας να χτυπάει». Αυτό ισοδυναμεί με αφαίρεση του σταυρού. Αν σταματήσουν να χτυπούν οι καμπάνες, από εκεί ξεκινάνε, από αυτά τα περίπου ανώδυνα, για να φτάσουν να δούμε και το σταυρό να αφαιρείται. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε πολύ γρήγορα στα... Δεν θα πω τίποτα για τα τρία σενάρια. Το ανέφερε ο κύριος Κανέλος. Η επίσκεψη του κύριου Ζελένσκι από την κυρία Ψάκη, την πρώην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ελληνικής καταγωγής, η άποψή της για την επίσκεψη Ζελένσκι είναι η εξής. Ο Ζελένσκι διαπίστωσε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ροή της βοήθειας, στην παροχή της υποστήριξης από τη ΣΥΠΑ προς την Ουκρανία, και πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι στην Ουάσιγκτον ακριβώς για να αναθερμάνει τις σχέσεις, να κερδίσει φίλους, να ανατρέψει κάποιες αρνητικές ισορροπίες, ειδικά στους Ρεπουμπλικάνους, για να συνεχιστεί η ροή. Διότι χωρίς τη ροή από τις ΗΠΑ, είτε οπλικών συστημάτων, είτε χρημάτων, είτε και πολιτικής υποστήριξης, είτε δορυφορικής και υποστήριξης σε πληροφορίες, η συνέχιση του πολέμου από πλευράς της Ουκρανίας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Τρία σενάρια. Το πρώτο λέει να φύγουν όλα τα ρωσικά στρατεύματα και από τον Ντομπάς και από τις άλλες δύο περιοχές που ενσωμάτωσε η Ρωσία, αλλά και από την Κρυμαία, και μετά να καθίσουμε να συζητήσουμε, λέει ο Ζελένσκι, και είναι ένα μέρος του πολιτικού κατεστημένου και διπλωματικού κατεστημένου στην Ουάσιγκτον που το στηρίζει. Το δεύτερο είναι να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα από όσες περιοχές κατέλαβαν μετά την 24η Φεβρουαρίου, και από εκεί και μετά να δούμε μία συμφωνία για το ποιο θα είναι το καθεστώς των περιοχών που ελέγχονταν από τους φιλορώσους, Ρώσους κατά την άποψή μου της Ουκρανίας, και του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, αλλά και η Κρυμαία. Και το τρίτο είναι
να μείνει μόνο η Κρυμαία υπορωσική κυριαρχία. Πάντως, αυτά είναι τα σενάρια που αποκάλυψε η Washington Post. Η ίδια εφημερίδα λέει ότι ο αξιωματούχος είπε ότι ο Biden και ο Ζελένσκι συζήτησαν ακαδημαϊκά πάνω στα σχέδια αυτά, που σημαίνει ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια σοβαρή προεργασία για το τέλος του πολέμου. Το τέλος του πολέμου που το ζητάει στην ουσία ξεκάθαρα πλέον και ο Πούτιν, είπε όλοι οι πόλεμοι στην ιστορία του κόσμου έχουν τελειώσει με ειρηνευτικές συνομιλίες, με διπλωματία, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου. Έδωσε ένα σαφές μήνυμα, άσχετα με το τι είναι αποφασισμένος να κάνει στο πεδίο, ότι αυτά περί την Ουκρανία. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο για το σκάνδαλο στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, πέραν των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε θεσμικό επίπεδο αυτό το πράγμα που έχει καταντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πω ότι είχαμε εμπλοκή 4 ονομάτων από την Ελλάδα. Η κυρία Καϊλή, η κυρία Σπυράκη, ο κύριος Χινάς και ο κύριος Αβραμόπουλος. Η κυρία Καϊλή πλέον εμπλέκεται ποινικά, το ίδιο και η κυρία Σπυράκη ποινικά, η κυρία Καϊλή για δύο υποθέσεις. Ο κύριος Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι τα λεφτά που πήρε από την ΜΚΟ, η οποία ήταν το άντρο της εγκληματικής οργάνωσης, όπως είναι η κατηγορία, είπε ότι πήρε τα λεφτά και τα δήλωσε στην ελληνική εφορία. Ποινικό ζήτημα δεν υπάρχει, παραμένει όμως το ηθικό και το πολιτικό. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ασχολείται 50 χρόνια με τη διπλωματία και την πολιτική. Δεν ξέρω αν Παντελής είναι μέσα, αν ακούει. Έχουμε ναι, μια διακοπή από τον κύριο Καλεντερίδη. Ναι, δεν με ακούτε? Ναι. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα, Παντελή? Εγώ σας ακούω, κύριε Καλεντερίδη. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν τώρα, ότι ναι, ένας... Έχει διακοπή προηγουμένως. Πάμε. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός σαν τον κύριο Αβραμόπουλο με 50 χρόνια... Ναι, ίσως υπάρχει πρόβλημα με... Συνεχίζουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς ακούμε καλά. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ένας πολιτικός όπως ο κύριος Αβραμόπουλος με 50 χρόνια εμπειρία στη διπλωματία και στην πολιτική θα έπρεπε, όφιλε να γνωρίζει σε ποια ΜΚΟ γίνεται μέλος και από ποια παίρνει χρήματα. Άρα παραμένει το πολιτικό και το ηθικό. Όσον αφορά τον κύριο Σχοινά, αυτός έπεσε στα μαλακά. Έκανε ταυτόσιμες δηλώσεις, σκανδαλώδεις θα έλεγα, με την κυρία Καϊλή. Η κυρία Καϊλή για αυτές τις δηλώσεις φέρεται να έχει πάρει πακτολό χρημάτων. Ο κύριος Σχοινάς λέει ότι πήρε μόνο μία μπάλα και κάτι σοκολατάκια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πάντως αυτό το πράγμα, όπως έχει εξελιχθεί εκεί στις Βρυξέλλες, θεωρώ ότι διαψεύδει τις προσδοκίες, αλλά είναι εντελώς αντίθετο με το όραμα εκείνων που έκανα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα όραμα ειρήνης, συνεργασίας των λαών, επικοινωνίας, αλληλεγγύης. Αυτό το πράγμα εκεί πλέον, θα έλεγα πιο πολύ, συγγνώμη τώρα για Χριστούγεννα, αλλά μοιάζει με βόθρος παρά με ένα διεθνή θεσμό όπου τα έθνη, οι λαοί και τα κράτη συνεργάζονται για το καλό όλων και όχι μόνο των κρατών μελών. Κύριε Καλεντερίδη, η κυρία Σπυράκη δεν είναι αναμειγμένη στο Qatargate. Για άλλη ιστορία... Όχι, όχι. Εμπλέκεται ποινικά. Δεν είπα για το Qatargate, είπα γενικώς για αυτό το πράγμα που έχει γίνει εκεί. Εμπλέκεται ποινικά, κύριε... Ναι. Τώρα, σε σχέση με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, εδώ γίνεται άλλος ένας βιασμός της βιογραφίας μετά τη Βόρεια Μακεδονία, που δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Ποτέ αυτή η περιοχή δεν λεγόταν Βόρεια Μακεδονία σε κανένα χάρτη. Εδώ λοιπόν, ενώ υπάρχει Βόρειος Ήπειρος, προϋπήρχε του κράτους της Αλβανίας, κανείς επίσημος εννοώ δεν αναφέρει την περιοχή αυτή με το όνομά της, η οποία φυσικά και είναι Νότια Αλβανία. Είναι Νότια Αλβανία, εννοούμε, είναι η νότια επικράτεια του αλβανικού κράτους, αλλά ήταν, είναι και θα είναι πάντα γεωγραφικά Βόρειος Ήπειρος. Και επίσης και ο κύριος Μητσοτάκης στη Χιμάρα απέφυγε να πει ελληνική εθνική μειονότητα, εθνική ελληνική μειονότητα, έλεγε μόνο εθνική μειονότητα της Αλβανίας. Εντάξει, μην φοβόμαστε τις λέξεις. Πάντως ήταν θετική η επίσκεψη και πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ήταν και ο κύριος Ράμας στην Δερβιτσάνη, διότι τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες
είχε διαπράξει αθλειότητες εις βάρος της Ελλάδας. Είτε μας κατηγόρησε ότι μπήκαμε με απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τα φιλιά και οι αγάπες προς τον Ερντογάν. Να πούμε για το χριστουγεννιάτικο δώρο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το κίτας μαζεύς που βρέθηκε στο τεμάχιο 6, αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρή ανακάλυψη. Γιατί? Διότι από μόνο του δεν λέει και πολλά, όμως το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε άλλα 3 κοιτάσματα, σε αυτά τα κοιτάσματα μπορεί να γίνει κοινή εκμετάλλευση και μπορούν να τροφοδοτήσουν μέχρι και τον αγωγό Nord Stream. South Stream. EastMed, συγγνώμη, έχουμε μπλέξει με τους stream τους τουρκικούς και τους ρωσικούς. Επίσης είδα την ανακοίνωση του Τουρκίου Υπουργείου Εξωτερικών πολύ γρήγορα, που είπε ότι ενώ η Τουρκία θέλει ανεξάρτητο κράτος τα κατεχόμενα, την ίδια στιγμή, στην ίδια ανακοίνωση λέει ότι είναι κάτοχος και συμμέτοχος στον φυσικό πλούτο όλης της Κύπρου. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση που μόνο ένας ψυχολόγος ή ψυχίατρος θα μπορούσε να... Πώς είναι δυνατόν να θες ανεξάρτητο κράτος με δική του επικράτεια και την ίδια στιγμή, στην ίδια ανακοίνωση να λες ότι έχεις μερίδιο και στα κοιτάσματα που βρίσκονται σε αυτό το κράτος που δεν αναγνωρίζεις. Αυτά και με το... Να πούμε επίσης ότι οι έρευνες στην ελληνική ΑΟΣ, δηλαδή στο Ιόνιο και στην Κρήτη συνεχίζονται. Διάβασα μια μελέτη που λέει ότι το 23-24 θα τελειώσουν όλες οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις και σε 3 τεμάχια στο Ιόνιο και σε 2 στην Κρήτη, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αν τα κοιτάσματα είναι εκμεταλλεύσιμα, πριν το τέλος αυτής της δεκαετίας θα αρχίσει η ροή προς τις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου και η εισροή εσόδων στον ελληνικό προϋπολογισμό. Είχαμε μια μυστική συνάντηση στις Βρυξέλλες. Εδώ, κύριε Κανέλο, σε εσάς απευθύνομαι πιο πολύ. Πώς είναι δυνατόν για δεύτερη φορά τουλάχιστον να γίνεται μια μυστική συνάντηση, πρώτα έγινε στο Βερολίνο, τώρα στις Βρυξέλλες, να την ανακοινώνουν οι Τούρκοι, να εξευτελίζεται η Ελλάδα? Γιατί δεν το κάνει η Ελλάδα? Ή γιατί όταν πάνε να κάνουν μια τέτοια συνάντηση, όταν ξέρουν ότι θα μας εξευτελίσει η Τουρκία, τουλάχιστον γιατί δεν βγάζει δύο γραμμές στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Θα κάνω μια συνάντηση. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί δεν εξευτελίζεται, το ανακοινώνει η Τουρκία και εξευτελίζεται η Ελλάδα διεθνώς. Κύριε Καλεντερίδη, δεν φταίει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μ' ακούτε, κύριε Καλεντερίδη? Η δημοσιογραφία εξευτελίζεται. Όχι τόσο το Υπουργείο. Τι είπατε, κύριε Παντελή? Η ελληνική δημοσιογραφία εξευτελίζεται, κύριε Καλεντερίδη, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία έχει συνταχθεί στην αναπαραγωγή της λογικής διακυβέρνησης της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι μόνο της σημερινής. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο κάπου να μην είχε διαρρεύσει. Απλώς το όνομα του off the record ή του, εν πάση περιπτώσει, σας το λέω, αλλά μην το γράφετε, και φτάσαμε στο σημείο να πληροφορούμεθα από ένα ολοκληρωτικής μορφής κράτος όπως είναι η Τουρκία. Βέβαια για τις σκοπιμότητες που έχει το τουρκικό κράτος. Αλλά ας μην επερώμεθα για τη δημοκρατία μας. Έχει πολλά κενά. Λοιπόν, συνεχίστε και ολοκληρώστε παρακαλώ για να πάμε. Ναι, θέλω δύο λεπτάκια. Μόνο ο κύριος Ακάρ έχει αλλάξει τακτική το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί να εκθέσει την Ελλάδα στα μάτια του ΝΑΤΟ. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι αναχαιτήσεις που γίνονται στο Αιγαίο, όταν η Τουρκία παραβιάζει εθνικό εναέριο χώρο και κάνει υπερπτήσεις, ότι αυτές οι αναχαιτήσεις τις χρεώνει στην Ελλάδα ως αντινατοϊκή συμπεριφορά και ζητά από το ΝΑΤΟ να βάλει την Ελλάδα στη θέση της. Δηλαδή, η Τουρκία, η οποία είναι αυτή η επιτιθέμενη, η παραβιάζουσα, έχει αλλάξει κάτι που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα δεκαετίες τώρα, και να καλεί το ΝΑΤΟ να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και τα σχέδια της Τουρκίας απειλούν τη συνοχή της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, το κάνει τώρα ο Ακάρ, και μάλιστα έβαλε το Ανατολού έναν δημοσιογράφο να ρωτήσουν αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, ο οποίος φυσικά πάλι πήρε την ίδια θέση, εξομοιώνοντας το θύμα με το θήτη. Το ίδιο και ο Νεν Πράις, ο εκπρόσωπος του State Department, ερωτώμενος για τις ευθείες απειλές Ερντογάν, είπε λυπούμεθα, αλλά πρέπει να τα βρούνε.
ο μόνος που πήρε ξεκάθαρη θέση για όλα αυτά είναι ο Υπουργός Εσωτερικών του Λουξεμβούργου. Επί 20 ετίαν, βετεράνος υπουργός, ο οποίος είπε είναι απαράδεκτο μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και απορώ πραγματικά και απευθύνομαι σε όλους. Είναι τόσο δύσκολο είτε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, είτε το υπέξ της Αμερικής, της Γερμανίας, να πούν αυτό το προφανές. Ότι είναι απαράδεκτο μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και τέλος είχαμε τη δολοφονία τριών Κούρδων στο Παρίσι. Εκεί φαίνεται και την δήλωση του Σοϊλού, ακούστε, ότι ο Ερντογάν θα εξολοθρεύσει όλους τους τρομοκράτες, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Μετά τη δολοφονία, την οποία δολοφονία την έκανε ένας νεοναζί ρατσιστής Γάλλος, αλλά οι Κούρδοι θεωρούν ότι είναι βέβαιο ότι θα δουν ότι υπάρχουν επικοινωνία των Τούρκων νεοναζί που στην Ευρώπη αριθμούν δεκάδες χιλιάδες, με συγκεκριμένο κύκλο τον έστειλαν. Και η δολοφονία αυτή έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση γυναικών για να καταδικάσουν τη δολοφονία τριών Κουρδιστών που έγινε πριν 10 χρόνια και πάλι στο Παρίσι, με εμπλοκή του τουρκικού κράτους, και το γαλλικό κράτος δεν εξιχνίασε σκόπιμα ούτε εκείνη την υπόθεση για να έρθει η δεύτερη δολοφονία. Αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να θέσω από τώρα ένα ερώτημα στον πατέρα, τον προσκεκλημένο μας. Το γεγονός ότι νομοκανονικά, όπως ρώτησα και μου είπαν, η αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι είναι σωστή. Όμως χρονικά, συγκυριακά, ήταν μια ενέργεια που ωφέλησε την Ορθοδοξία και το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η αναγνώριση, θα ήθελα γι' αυτό την άποψή σας, αν και καταλαβαίνω είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουμε ή να κρίνουμε τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κύριε Βερδαλή, σας ακούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα σας. Ο Βερδαλής είναι νομικός και αρθρογράφος και κάνει και μια εκπομπή στη διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV μαζί με τον Ανδρέα Νικολόπουλο, Έρος Ελευθερίας. Είναι ερωτευμένοι με την ελευθερία ο κύριος Βερδαλής και ο κύριος Νικολόπουλος. Και εμείς. Από την Επίδαυρο. Είναι γόνος και τέκνων της Επιδαύρου, διακεκριμένο τέκνο της Επιδαύρου. Σας ακούμε, κύριε Βερδαλή. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Σαββίδη. Είναι χαρά και τιμή να συμμετέχω για πρώτη φορά στον καφέ της Κυριακής σε μια τέτοια εκλεκτή ομίγυρη. Το εισερχόμενο σιγά-σιγά στο θέμα μας και αναφερόμενος σε όσα είπαν ο πρέσβης ο κύριος Κανέλλος αλλά και ο κύριος Καλεντερίδης, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Η Ελλάδα είναι χριστιανική χώρα και φαίνεται κατά κύριο λόγο στα συντάγματά της, οπότε ας μην ανησυχούν αρνητικά οι από εδώ και ας μην εφησυχάζουν οι από εκεί, δεν πρόκειται ποτέ ο Σταυρός να φύγει από το θηρεό του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που με ανησυχεί παρατηρώντας την επικαιρότητα και στην υπόθεση του Ευρωκοινοβουλίου και στην υπόθεση του βιασμού ενός 15χρονου από συμμαθητές του, αλλά και στην υπόθεση βάσει της οποίας δύο διακεκριμένα μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων διώχθησαν από εισαγγελέα, είναι ότι βιώνουμε μία κατάρρευση αυτών που λέμε αξιών. Δηλαδή ορισμένοι είχαν και έχουν την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική εξουσία. Και στους νέους. Βλέπουμε η κυρία Καϊλή, μια νέα πολιτικός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή ποινικά εμπλεκόμενη. Το ίδιο και άλλοι. Και ακούγονται τα ονόματα άλλων. Χάνεται λοιπόν η εμπιστοσύνη στην πολιτική. Επίσης, βλέπουμε την υπόθεση του πατρός Αντωνίου, χάνεται η εμπιστοσύνη σε πάρα πολλούς
ανθρώπους οι οποίοι τους είχαμε ειδωλοποιήσει λόγω του ανθρωπισμού. Και φαίνεται ότι απομακρύνοντας τον Χριστό από τη δημόσια σφαίρα, τον αντικαθιστούμε με ανθρώπους οι οποίοι σιγά σιγά κατακριμνίζονται και οδηγούμαστε σιγά σιγά στον μηδενισμό και στην και εν τέλει στην αποχριστιανοποίηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας περί αυτών. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Ευχαριστούμε κύριε Βερδελή. Τώρα πάμε στον πατέρα Νικόλαο και να του υπενθυμίσω τη διαδικασία. Πατέρα Νικόλα, μπορείτε πάνω σε αυτά που ακούσατε, αν θέλετε, να σχολιάσετε. Εάν δεν θέλετε, το βασικό μας θέμα είναι εάν υπάρχει αποχριστιανισμός της Ευρώπης, πού οφείλεται, αν αναζητά η Ευρώπη ή δεν αναζητά ή προσπαθεί να επιβιώσει και πολιτικά και κοινωνικά μέσα σε ένα συνοθήλευμα θρησκειών και ισορροπιών και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Αφού σας ακούσουμε, θα συγκεκριμενοποιήσουμε και τις ερωτήσεις μας. Σας ακούμε και σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Πραγματικά, το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, πνευματικό όφελος, από την εορτή αυτή, η οποία δεν είναι απλώς μια εορτή ανάμεσα σε εορτές, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η καταξίωση της δημιουργίας. Είναι η εγγραφή του Θεού πάνω στην ίδια τη δημιουργία του. Είναι με τον τρόπο αυτό θα λέγαμε βαθύτατη, όχι απλώς κατάφαση, αλλά και αναβάθμιση της δημιουργίας από τον ίδιο τον δημιουργό, σε μια διαδικασία στην οποία τα δύο αυτά δεν ταυτίζονται, αλλά ουσιαστικά συνδέονται τόσο βαθιά, που να γίνονται πλέον αξεδιάλυτα, γιατί το γεγονός του Χριστού για την Εκκλησία είναι η υποστατική ενότητα του Κτιστού και του Ακτίστου. Σημαίνει ότι αυτά τα δύο γίνονται ένα στην κυριολεξία. Ότι ο Θεός και ο κόσμος και η δημιουργία γίνονται ένα. Χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει σύγχυση, σημαίνει όμως βαθύτερη ταύτιση. Τέτοια ταύτιση που να επιτρέπεται, όπως λέει η θεολογία της Εκκλησίας, η αντίδοση των ιδιωμάτων. Δηλαδή, έκτοτε ο Θεός να ενεργεί ανθρώπινα, τα του Θεού, και ο άνθρωπος να μπορεί να ενεργήσει θεοπρεπώς τα του ανθρώπου. Αυτό είναι μια συγκλονιστική προοπτική, η οποία μας εισάγει και στο θέμα μας και μπορεί να λειτουργήσει και ως σχόλιο, εναρκτήριο σχόλιο, για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως. Σήμερα το πραγματικό ερώτημα το οποίο τίθεται, μετά από πολλές εγκατακριμνήσεις, τις οποίες μπορούμε να περιγράψουμε σήμερα με λεπτομέρεια νομίζω, είναι ξανά, τι είναι η Ευρώπη, ποια είναι η Ευρώπη, ποιος είναι, εγώ θα έλεγα, στα δικά μου τα βιβλία χρησιμοποιώ τον όρο Ελληνοδυτικός κόσμος. Δηλαδή είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι απλά δυτικός, κλεισμένος στον εαυτό του. Η Ευρώπη δεν είναι απλά ευρωπαϊκή, να ξέρετε. Είναι λατινική, είναι ρωμαϊκή, δηλαδή είναι όμως και ελληνική. Έτσι. Και βεβαίως εδώ τίθεται το θέμα ακριβώς το οποίο είχε τεθεί νομίζω στο ζήτημα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν ετέθη το θέμα της εμφανούς αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα της καταγωγικής σχέσης του χριστιανισμού, της Ευρώπης με τον χριστιανισμό, γιατί είναι καταγωγική η σχέση της. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάδυση νεότερης Ευρώπης χωρίς ταυτόχρονη, ουσιαστικά ταυτόχρονο χριστιανισμό της. Πλήστα όσα ιστορικά γεγονότα στην Ευρώπη συνδέονται ακριβώς με αυτή τη βαθύτατη σύνδεση. Λοιπόν, και αυτό από τις απαρχές ήδη του Μεσαίωνα. Λοιπόν, τα εισερχόμενα στην ευρωπαϊκή ιστορία έθνη, όλα είναι χριστιανισμένα έθνη. Έτσι. Και υπό την έννοια αυτή βεβαίως, ας μην ξεχνούμε ότι όταν κατέρευσε το δυτικό ρωμαϊκό κράτος, με την εισβολή των φυλών αυτών, οι οποίες και αυτές χριστιανίστηκαν, ουσιαστικά το μόνο το οποίο απέμεινε ως κέντρο αναφοράς υπήρξε η παπική εξουσία, εξού και η μεγαλύτερη, ο Παπο-Κεσαρισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε ως πειρασμός του να έχει δύσει ένα κέντρο το οποίο αφορά πράγματι την αυτοσυνειδησία της. Και αυτό ήταν ο χριστιανισμός πάλι. Λοιπόν, επανέρχομαι λέγοντας ότι υπόθηκε τότε από επιφανείς στοχαστές ότι δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για τον χριστιανισμό πλέον, διότι έχει ενσωματωθεί στις αξίες της Ευρώπης.
Αυτό είναι παραδοχή που αφορά μια σειρά στοχαστών εκείνη την εποχή. Λοιπόν, οι οποίοι αρθρογραφώντας και μιλώντας στην κυριολεξία μέσα από τα σπλάχνα της παράδοσης, έκαναν μια παραδοχή η οποία από μόνη της δεν μας αρκεί να απαντήσει το γιατί ο χριστιανισμός δεν αναφέρεται στο Σύνταγμα παρά τα αυτά. Εγώ θα ήθελα, και είχα κάνει τότε μια εκπομπή, θυμάμαι, με κάποια κυρία ευρωβουλευτή πριν από 20 χρόνια, νεαρός. Λοιπόν, και είχα πει τότε αυτό που θα πω και τώρα, ότι εάν υποτεθεί ότι στην αυτοσυνειδησία της Ευρώπης έχει περάσει ο χριστιανισμός, τότε τι μας κολλεί να αναφέρεται αυτό και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ούτως ώστε να υπάρχει και ο έλεγχος. Δηλαδή, αν ομολογώ εγώ ότι η πηγή μου, μια από τις πηγές μου είναι η Βίβλος, κάποιος έχει δικαίωμα να με κρίνει τις πρακτικές μου με βάση και τη Βίβλο. Αν λέω ότι η αρχαία φιλοσοφία είναι πίσω μου, πρέπει και η αρχαία φιλοσοφία να αποτελέσει ένα κριτήριο γι' αυτό. Έχουμε μια διακοπή επαφής με τον πατέρα Νικόλαο. Ναι, έχει κολλήσει η εικόνα. Έχει κολλήσει. Θα επικοινωνήσω μαζί του. Να τον ξανασυνδέσουμε, δεν είναι τίποτε. Θα έρθει πάλι ο πατέρας Νικόλαος. Θα τα καταφέρουμε να δώσω. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο μέχρι να κάνω εγώ αυτή την επαφή με τον πατέρα Νικόλαο και να τον συνδέσουμε? Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε Καλεντερίδη. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας ή ο κύριος Περίδης, αν θέλετε, και κάντε λίγο κάτι, σχολιάστε, ναι, από αυτά που ακούσατε. Ναι, θα ήθελα... κύριε Σαββίδη, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, όχι σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος. Είμαι ξανά παρόν εγώ. Ναι. Μπορώ να συνεχίσω? Μπορείτε. Ναι. Μπορείτε, πατέρα. Λοιπόν, πολλά. Έλεγα λοιπόν ότι υπ' αυτή την έννοια, αυτό το πράγμα το οποίο έχει ενσωματώσει η Ευρώπη σήμερα από το χριστιανισμό έχει δυσάρεστες περιπέτειες, και εδώ η φιλοσοφία μπορεί να μας βοηθήσει να τις διακρίνουμε. Δηλαδή, αυτό που ενσωματώθηκε δεν είχε την μοίρα την οποία θα αναμέναμε. Επομένως, σήμερα μπορούμε να μιλούμε πραγματικά για αποχριστιανισμό της Ευρώπης, διότι η αφομοίωση αυτή δεν ελέγχεται πλέον από τις πηγές της. Αυτή είναι η γενικά λειτουργία της παράδοσης στον καιρό μας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε την παράδοση à la carte. Τη χρησιμοποιούμε με κριτήρια που δεν είναι πια δικά της. Καταλάβατε? Αυτό το πράγμα νομίζω είναι πολύ σοβαρό. Είναι η άποψη του Άντωνι Γκίντενς, ενός πολύ σημαντικού κοινωνιολόγου, και νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή, ουσιαστικά μπαίνει ο χριστιανισμός μέσα στα κριτήρια μιας διαδικασίας, η οποία στη φιλοσοφία εκφράστηκε, στη θεολογία εκφράστηκε με το θάνατο του Θεού, έτσι, στη φιλοσοφία με το μηδενισμό. Μια σειρά μαθημάτων αφιερώσει τον Νίτσε, όπου ουσιαστικά παρατήρησε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο Νίτσε στη θέση του Θεού έχει θέση τον εαυτό, να το πω χοντρικά. Υπάρχει αυτή η σειρά των μαθημάτων, εκδομένη από το Princeton, και είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, όταν ο Νίτσε έθεσε τον εαυτό του στη θέση του Θεού, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που έκανε ο Φόερμπαχ. Δηλαδή, αντέστρεψε το Χέγγελ. Ο Χέγγελ λέει ότι το υποκείμενο είναι μια έκφανση του απολύτου. Λοιπόν, ο Φόερμπαχ και ο Νίτσε ουσιαστικά μας λένε ότι το απόλυτο είναι η λειτουργία του υποκειμένου. Δηλαδή, ουσιαστικά μεταφέρει τη θεότητα στον άνθρωπο τον ίδιο και αρχίζει τη διαδικασία του δυτικού μηδενισμού. Που ο δυτικός μηδενισμός εδώ σημαίνει ότι εφόσον. Άμα δεν είναι καλό το ίντερνετ των προσκεκλημένων, έχουμε τέτοια προβλήματα. Σε αυτό δεν φταίει η εκπομπή, σε αυτό φταίει οι υποδομές που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά αυτή τη δυνατότητα. Ο πατέρας Νικόλαος ζει λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε τέτοια προβλήματα και από τον Χορτιάτη, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις υποδομές, και ας σταματήσουν τα μεγάλα λόγια οι κυβερνητικοί ή οι προηγούμενοι κυβερνητικοί για το πόσο μπροστά είμαστε. Είμαστε μια καθυστερημένη χώρα. Μήπως θέει η κακοκαιρία, κύριε Σαββίδη? Και κακοκαιρία εδώ πέρα. Εδώ θυμίζει, κύριε Καλεντερίδη, εδώ θυμίζει η ιστορία, όχι καλοκαίρι, σαν να είμαστε σε Ιούνιο
Πάσχα, Πάσχα. Πάσχα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν, να σχολιάσω. Έχετε το λόγο, επικοινωνώ με τον πατέρα Νικόλαο και τον ξαναβάζω στην εκπομπή. Ναι, να σχολιάσω, δεν θα σχολιάσω αυτά που λέει ο πατέρας Νικόλαος. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια σε σχέση με την κατηγορία που απίθυνε ο εισαγγελέας της ΚΟ στον κύριο Δημητρά και στον κύριο Όλσεν, τον Βρετανό αυτόν, τον Νορβηγό αυτόν, ακτιβιστή. Κατηγορούνται για κατ' επάγγελμα συμμετοχή στη διακίνηση μεταναστών. Α, είχαμε πάλι. Επανήλθε. Έχει κάποια περιπέτεια εδώ. Απλώς να ολοκληρώσω κάπου αυτά που είπα, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Είπα για το μηδενισμό. Ο μηδενισμός στη Δύση, λοιπόν, αποτελεί ένα γεγονός. Ένα απτό γεγονός και είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πάλε ποτέ αφομοιωθής χριστιανισμός ουσιαστικά ταυτίστηκε με την καταξίωση, την αυταξίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο ίδιος, έτσι, εντάξει τώρα. Αυτά δυστυχώς τώρα και είχαμε να ακούσουμε σημαντικά πράγματα. Πάντως το βασικό δικό μου ερώτημα από όλη αυτή την ιστορία, γιατί τον άκουσα τον πατέρα Νικόλα, όπου μιλάει για τον χριστιανισμό που έχει μπει στη συνείδηση της ταυτότητας της Ευρώπης, όλα αυτά καλά. Ενδεχομένως να υποστηρίζεται, όχι ο πατέρας Νικόλας, δεν ξέρω τι υποστηρίζει, αλλά και άλλοι, ότι δεν θέλει η πολιτική ηγεσία να απομακρυνθεί ή να αποστασιοποιηθεί από τον χριστιανισμό, αλλά κινήσεις, ας πούμε, σαν και αυτήν, που εγώ δεν είμαι και. Δεν είμαι ο κλασικός τύπος που ξέρω εγώ την Κυριακή θα πάει. Ο κλασικός τύπος χριστιανού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κινήσεις σαν και αυτές που βλέπουμε με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες, με τα σχολεία που κατεβάζουν εικόνες ή στα δικαστήρια που δεν θέλουν. Όλα αυτά λοιπόν παραπέμπουν σε μια πιο ουδέτερη κοινωνία από άποψη, θρησκευτική ταυτότητα. Σας ακούμε, πατέρα Νικόλαε. Είναι αυτά τα οποία λέτε. Ουσιαστικά, σας είπα, υποκατεστάθη ουσιαστικά ο χριστιανισμός από αυτό το οποίο τελεί το υποκείμενο εσωτερικά του. Η προσευχή στο Θεό, λέει ο Φόερμπαχ, είναι προσευχή στη δική μου καρδιά για να αγαπήσει. Η αγάπη του Θεού είναι κάτι που αφορά τη δική μου ανάγκη για αγάπη. Η προσευχή στην Αγία Τριάδα είναι η ανάγκη για την ενότητα που αισθάνομαι διανοητικά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε αυτού του είδους της χρήσης πλέον του χριστιανισμού, που δημιουργεί μια άνεξη θρησκεία, αλλά όχι του τύπου του Βούλγαρη, αλλά του τύπου του Βολτέρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω. Λέει ο Βούλγαρης, εγώ, λέει, είμαι ανεξίθρησκος. Εισάγει τον όρο ανεξιθρησκείας στα ελληνικά, σε ένα σύγγραμμα που έχει τίτλο περί ανεξιθρησκείας. Ο Ευγένιος Βούλγαρης. Ο Ευγένιος Βούλγαρης. Και λέει, λοιπόν, εγώ, λέει, είμαι ανεξίθρησκος, γιατί έχω μια θεολογία της ελευθερίας από πίσω μου. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, αν κανείς ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Επομένως, λέει, καταλαβαίνω πολύ καλά κάποιον που δεν είναι χριστιανός ή που είναι μουσουλμάνος και μπορώ να μιλήσω για τα ουσιώδη της ζωής μαζί του. Αυτό όμως το κάνω ως χριστιανός και επειδή έχω ήδη μια θέση. Υπάρχει όμως, λέει, και η ανεξιθρησκεία του Βολτέρου. Τι λέει ο Βολτέρος? Δεν έχει νόημα καμιά θρησκεία, επομένως δεν με ενδιαφέρει αν έχουμε τους πάντες μέχρι να καταλάβουν την βλακεία τους και να συνέλθουν. Αυτού του τύπου η ανεξιθρησκεία είναι αυτή η οποία σήμερα κυριαρχεί. Με την έννοια ακριβώς, και αυτό είναι που σας στεναχωρεί εσάς και στεναχωρεί και εμένα, γιατί? Διότι ουσιαστικά αυτό είναι μηδενισμός. Ο μηδενισμός παίρνει τρεις διακεκριμένες μορφές στην νεότερη ιστορία. Η πρώτη είναι η μορφή του ρεαλισμού. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα οποία μετράμε, κατά τον διαφωτισμό όλα αυτά λίγο πολύ. Έτσι, αυτά τα οποία μετράμε, αυτά τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε, αυτά τα οποία είναι εδώ στην εμπειρία μας, που μπορούμε να υπολογίσουμε κλπ. Αυτά μόνο υπάρχουν. Υπάρχει η μορφή της φυσιοκρατίας, που και αυτή κατάγεται από τον διαφωτισμό. Η φύση μας λέει εκείνο, η φύση μας λέει το άλλο. Η φύση μου λοιπόν με αναγκάζει να κάνω και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία που έχω αναπτύξει στο βιβλίο μου για την ανάλυση του γελούδινου ολοκληρωτισμού, που λέει ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένη η χρήση της έννοιας της φύσεως έτσι στην Ευρώπη. Αν θυμάστε, είχαμε συζητήσει γι' αυτό οι δυο μας. Υπάρχει ο Γκρότιος από τη μία και υπάρχει ο Χόμπς από την άλλη. Λοιπόν, ο Γκρότιος μας λέει ότι η φύση, που είναι στη θέση του Θεού, έχει κανονιστικό ρόλο για τη ζωή μας, ακολουθώντας την παλιά παράδοση των Στοϊκών βασικά και του Αριστοτέλη. Ο Δε Χόμπς έρχεται και σας λέει ότι κοίταξε, η φύση είναι κάτι που εγώ έχω, εγώ κατέχω και εγώ εκμεταλλεύομαι και θα κάνω εγώ ό,τι θέλω και σκοπός είναι η ευδοκίμησή μου. Αυτή η δεύτερη ακριβώς διαδικασία, σιγά σιγά με τον προτεσταντισμό και την εκοσμίκευση του προτεσταντισμού, με την ανάλυση του αυτόνομου υποκειμένου, δηλαδή, κυριάρχησε στη Δύση.
Είναι ευανάγνωστα αυτά στη φιλοσοφία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ατομικά κατεχόμενη φύση, την οποία εγώ κάνω ό,τι θέλω και την οποία μυστικά ακολουθώ και μέσα της είναι όλα τα μυστικά δήθεν, έτσι, που μου χρειάζονται για να ζήσω. Και αυτό είναι και το κωμικο-τραγικό δηλαδή σε όλη την ιστορία. Ποιο δηλαδή, το ότι το είχα πει και σε μια άλλη ομιλία μου πρόσφατα στην Αθήνα, μια διάλεξη που έκανα. Εάν έρθω εγώ τώρα και σας πω ότι έχω ανακαλύψει μια μυστική πηγή αλήθειας μέσα, την οποία θα την ονομάσω, ξέρω εγώ, μετά ασυνείδητο, έτσι. Και την οποία εγώ όταν θα φέρω στο φως, εσείς όλοι θα γίνετε σοφοί, θα γίνετε τεράστιοι, θα γίνετε μεγάλοι, θα γίνετε... Αυτό το πράγμα, επειδή ακριβώς είναι προσανατολισμένη προς τα εκεί όλη η νοοτροπία, θα γίνει πιστευτό, παρόλο που είναι μια ανοησία. Το να πούμε όμως ότι μπορεί το άκτιστο να εισέρθει στην οικουμένη, το ότι υπάρχει ένας Θεός, ένας λόγος, όπως τον Πλάτωνα, όπως τον Ηράκλητο, έτσι και στη Βίβλο, είναι εκτός του κόσμου, αλλά θέλει να εισέρθει στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πόσα είπε ο πατέρας Νικόλαος, θα το ρωτήσω βέβαια όταν θα επανέλθει. Θα επανέλθει. Θα επανέλθει. Αντιλαμβάνομαι ότι περισσότερο αποδίδει την τάση αποχριστιανοποίηση σε έναν μηδενισμό που διαμορφώνεται σε κοινωνικό επίπεδο και όχι τόσο λόγω σε επίπεδο... Ορίστε, μας ακούτε? Λοιπόν, θα δω εγώ τώρα, ο πατέρας Νικόλαος μόλις επανέλθει, θα τον εμφανίσω στην οθόνη. Σας ζητούμε συγγνώμη για τα προβλήματα τα τεχνικά, αλλά δεν είναι δικά μας. Κύριε Σαββίδη, θεωρώ ότι αδικείται και τις υπηρεσίες αυτές που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές γραμμές. Πιστεύω ότι σας δοκιμάζουν σε ένα καινούριο τύπο δημοσιογραφικής διεύθυνσης εκπομπών, με διακοπές να εισάγετε ένα καινούριο τύπο. Μετά από κάθε διακοπή να μπορείτε να συντονίζετε ξανά την εκπομπή. Μάλιστα, καλό. Τους ευχαριστούμε λοιπόν. Απλώς να υπενθυμίσω εδώ δημοσίως, διότι μου κάνει εντύπωση. Έχω κάνει για αυτό το ψηφιακό κράτος το ελληνικό. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου για να ανανεώσω το δίπλωμά μου από το Μάιο και ακόμα δεν το έχω πάρει. Και έχω ζητήσει από την Κοσμοτέ να μου βάλει την οπτική ίνα. Οπτική ίνα από το Σεπτέμβριο, που ακόμα δεν μου την έχει βάλει. Αυτό, αν αυτό ο κύριος Πιερακάκης ή ο κύριος Μητσοτάκης το θεωρούν ψηφιακό κράτος, τότε είναι ψηφιακό κράτος. Ναι, αλλά η Ελλάδα ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με τέτοιες μεθόδους και πρακτικές. Η Ελλάδα ηγείται, όπως ήμασταν εμείς τώρα στο σχολείο όταν πηγαίναμε, όταν κάναμε μεταβολή, η πιο κοντή ήταν πρώτη. Κάπως έτσι ηγείται και η Ελλάδα στις ψηφιακές ή όποιες άλλες επαναστάσεις. Πατέρα Νικόλα, είστε μαζί μας? Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν είχε καμία διακοπή. Τώρα που άρχισε να μιλάω, εγώ άρχισα να διακοπέ. Σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ αυτά που είπα σε σαν πρώτη φάση εδώ τελειώνουν κάπου. Δηλαδή, υπάρχει, σχολιάζω ξεκινώντας από το θέμα που είπατε εσείς του Υπουργείου Εξωτερικών κλπ. Το να είναι κανείς χριστιανός δεν σημαίνει ότι δεν είναι ανεξίθρησκος. Το αντίθετο μάλιστα σημαίνει. Ότι έχει τεράστια κατανόηση για την πορεία των άλλων ανθρώπων προς τη θρησκεία, προς τον Θεό. Και ακόμα και προς την αθεία. Σας θυμίζω ότι εγώ υπήρξα άθεος στα νιάτα μου, το οποίο το ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή το να θεωρούμε ότι υπάρχει μια άνοιξη θρησκεία που καταργεί τα σύμβολα εντελώς. Έτσι. Αυτή είναι η αθρησκεία. Η αθρησκεία του Φόερμπαχ, είναι του Βολτέρου. Είναι αυτή που έρχεται από τη μεριά του Νίτσε. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά η μόνη πραγματικότητα η οποία ενσωματώνει όλη την αλήθεια είναι το ανθρώπινο υποκείμενο. Το απόλυτο είναι το ανθρώπινο υποκείμενο. Αυτό το πράγμα, εάν κανείς το ακολουθήσει, έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι οδηγεί στον ολοκληρωτισμό. Γιατί? Και οδήγησε ο διαφωτισμός στον ολοκληρωτισμό. Πώς? Διότι όταν φτάσουμε σε αυτό το υποκείμενο, θα ψάξουμε εδώ μέσα ότι δεν είναι αύταρκες. Πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Δύο τρόποι υπάρχουν. Στην πολιτική είναι ολοκληρωτισμός, να γίνει ο τέλειος άνθρωπος. Οι υπόλοιποι θα πάνε στον κουλάγκ. Αυτοί που θα απομένουν θα είναι τέλεια ανθρώπινα όντα. Και η δεύτερη είναι η βιοτεχνολογία πλέον σήμερα, που και αυτή είναι αναβάθμιση του υποκειμένου, χωρίς κανένας να μπορεί να θέσει το πνευματικό όριο. Αυτό είναι το φοβερό και το καινούριο.
Καλά, η τεχνολογία είναι λίγο πιο σύνδετη υπόθεση, Παντερά Νικόλα. Μπορεί κάποια στιγμή το σημερινό υποκείμενο η τεχνολογία να το εξαλείψει εντελώς. Να μιλάμε δηλαδή για την επικράτηση. Και αυτά που λέγαμε να θεωρούσαν παραλογισμό. Προχθές διάβασα ότι μπορούν να αναπαραχθούν και οι υπολογιστές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν θέλετε, μια φορά μαζί με τον Θεοφάνη τον Τάση, ο οποίος ασχολείται και με αυτά, να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ευχαρίστω. Η αντίρρησή μου ακριβώς στο πρόβλημα που έχουμε με τον Τάση είναι ακριβώς αυτό. Και το λέω, το έχω γράψει και δημόσια στο βιβλίο μου. Ότι ενώ οι περιγραφές του είναι πολύ όμορφες και συμφωνώ μαζί του, όταν φτάσει την ώρα των λύσεων, πετάει χαρτοπόλεμο. Και νομίζω ότι με χαρτοπόλεμο. Δεν έχει θεολογική προσέγγιση. Δεν έχει μια βαθύτερη οντολογική. Έχει φιλοσοφική. Η διαφορά ενός φιλοσόφου και ενός φιλοσόφου θεολόγου είναι ότι ο φιλόσοφος θεολόγος το ανάγει λίγο το ερώτημα και στην θεολογία. Και ενώ ο φιλόσοφος μπορεί να το αφήσει στην ιδεολογία και τη φιλοσοφία. Εγώ θα μπορούσα να συζητήσω όλη αυτή την περίπτωση, την ιστορία, μόνο με βάση τον Πλάτωνα ή τον Ηράκλειτο. Γιατί και αυτοί έχουν μεγάλη θεολογία. Και η οποία μάλιστα σε μερικά πράγματα είναι κοντά στη βιβλική, με την έννοια ακριβώς το ότι μιλάει για την ανάγκη καθόλου του ενός του λόγου μες στα πράγματα. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ πριν δώσω το λόγο στους άλλους προσκεκλημένους. Γιατί δεν αρκούμεθα στην ιδεολογία και τη φιλοσοφία και πρέπει να περάσουμε στη θεολογία? Τι μας καλύπτει η θεολογία, εν πάση περιπτώσει? Βέβαια θα μας πείτε ότι μας καλύπτει το κενό του τι γινόμαστε, ας πούμε. Πού πάμε μετά? Εγώ σας είπα ήδη προηγουμένως ότι παράλληλα ότι είμαι παπάς και καθηγητής δογματικής, αφήνω εντελώς αυτή τη στιγμή τελείως μακριά τη θεολογία, δεν τη χρειάζομαι καθόλου. Σας μιλάω μόνο για τον Πλάτωνα, μόνο για τον Ηράκλειτο, μόνο για τους στοϊκούς. Ήδη σε αυτούς φαίνεται ότι αυτό που λέμε φύσεις, αυτό που λέμε όντα, είναι φανερώσεις, εκφάνσεις του λόγου του κόσμου, ο οποίος είναι Θεός ενωμένος με τα όντα. Αυτή είναι η βασική θέση των στοϊκών. Η βασική θέση του Ηρακλείου είναι ακριβώς ότι ο λόγος είναι κάτι που λειτουργεί μέσα στον κόσμο και πρέπει να τον ακούσουμε, ακούσαντας του λόγου, έπεσθε το λόγο, ακολουθούμε το λόγο, για να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί πράγματι ο κόσμος και να μην φτάσουμε στην ύβριν. Σήμερα έχει αποδιοργανωθεί τελείως η νέμεση. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι προχωρούμε στην ύβρια κάθεκτη. Μην φτάνετε στη θεολογία. Εγώ στη θεολογία είναι πολυτέλεια. Η θεολογία κάνει το επόμενο βήμα και λέει λοιπόν αυτό το εν, αυτός ο λόγος, λοιπόν που δεν μπορείς να τον φτάσεις και τον φτάσεις να τον ακούσεις, έρχεται στη δημιουργία και σου μιλάει από μέσα σου και αυτό είναι ένα πλάσμα που λέγεται Χριστός και ακολούθησέ το. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολύ πρώτο φτάσω εγώ στην αυτή, πλατωνικός να είσαι, στοϊκός να είσαι, ακόμα και επικούριος. Και ο επίκουρος ακόμα, σας έχω στείλει το τελευταίο μου βιβλίο που λέγεται «Μεταφυσική ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας», έτσι. Και ο επίκουρος ακόμα που λέει ότι Θεός δεν ασχολείται μαζί μας, θέλει να ασχολούμαστε εμείς μαζί του. Και ψάχνει να βρει το πώς είναι η φύση των όντων, είναι τεράστιος φυσικός φιλόσοφος, για να φτάσουμε την πράξη μας να την καταβάζουμε από ορισμένες αρχές κοσμικές. Εδώ, αυτό σήμερα δεν υπάρχει πλέον. Αυτό είναι το τραγικό στο σημερινό κόσμο. Δύο ερωτήσεις και δίνω το λόγο στους προσκεκλημένους. Επιγραμματικά θα ήθελα να τα διευκρινίσω στο μυαλό μου. Πρώτον, πιστεύετε ότι αυτό, αν το ονομάσουμε από χριστιανοποίηση της Ευρώπης, οφείλεται τόσο πολύ, το περισσότερο στον ρεαλισμό, όπως είπατε, που ως συνείδηση διαμορφώνεται στον πολίτη και άρα αποστασιοποιείται από το θείον, ή είναι μια κρατική πολιτική? Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι εάν ακόμη και μια θεολογία, όπως είναι ο χριστιανισμός, χρειάζεται κατά καιρούς έναν εξυγχρονισμό. Δηλαδή μπορούμε να μείνουμε με τα θεολογικά πρότυπα του χριστιανισμού όπως διαμορφώθηκαν όταν δημιουργήθηκε, όταν γεννήθηκε? Αυτά τα δύο λίγο σύντομα για να δώσουμε το λόγο και στο πάνελ. Κοιτάξτε, όλα αυτά επηρεάζουν την πολιτική. Έτσι. Φυσικά ο φιλελευθερισμός, έτσι, είναι ακριβώς η ατομομηχανή του φιλελευθερισμού, είναι επίσης ο μηδενισμός. Ήθελα να το προσθέσω στα δύο προηγούμενα. Ρεαλισμός, φυσιοκρατία και ελευθεριοθερισμός. Και βεβαίως και ο κομμουνισμός, ο οποίος και αυτός είναι άμεση έκφανση ακριβώς αυτής της μεταφυσικής, η οποία εγκλωβίζει την αλήθεια μέσα στο ιστορικό. Η ιστορία γίνεται αυτόνομη, αυτοδύναμη, μετά το Χέγκελ και δια του Μάρξ. Αυτά μπορούμε να τα πούμε.
και εκτενώς κάποια στιγμή αργότερα, ή έχουμε πει και μερικά στο παρελθόν. Θα τα αναλύσουμε σε μια εκπομπή που θα κάνουμε εμείς οι δύο εκεί πέρα και δεν θα έχουμε η πολιτική σήμερα, και αυτή έχει μηδενιστικό χαρακτήρα. Εσείς πιστεύετε ότι ασκείται σήμερα πολιτική με την έννοια την οποία λέγαμε πριν 40, 50, 60 χρόνια? Όχι βέβαια. Σήμερα υπάρχουν μια σειρά διευθετήσεων, ηγεμονιών και ισορροπιών. Και τα συμφέροντα της ολιγαρχίας της οικονομικής. Δεν έχουμε σήμερα πολιτικούς με αυτή την έννοια που λέγαμε πριν από 50, 60, 70 χρόνια. Και ενώ σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Για τον εξυγχρονισμό του χριστιανισμού χρειάζεται. Ο εξυγχρονισμό του χριστιανισμού είναι κάτι το οποίο αφορά τη σημερινή του αφομοίωση εδώ και τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για μένα. Εγώ έχω βγάλει μια σειρά από βιβλία τα οποία είναι στα αγγλικά, γιατί τα πιο σημαντικά τα γράφω στα αγγλικά εδώ και χρόνια, τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά εξάγεται μια σειρά καινούριων όρων ανθρωπολογικών. Έτσι. Μια από αυτές είναι αναλογικές ταυτότητες, analogical identity στο προηγούμενο βιβλίο μου. Έτσι. Το επόμενο λέγεται intermeaningfulness, διενοημάτωση. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά πράγματα που βγαίνουν από τη θεολογία και τα οποία μπορούν να μας ξελασπώσουν, γιατί ακριβώς σήμερα και η φιλοσοφία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η φιλοσοφία γιατί βρίσκεται σε αδιέξοδο? Διότι δεν μπορεί να βοηθηθεί να καταλάβει σημαντικά πράγματα τα οποία κάποτε λειτουργούσαν λόγω των πηγών νοήματος που λειτουργούσαν έξω της, όπως είναι η υποκειμενικότητα. Έτσι. Σήμερα φτιάξτε μια φιλοσοφία του κράτους η οποία στην ουσία να μπορεί να λειτουργήσει στην πολιτεία ως ένα κοινό πεδίο νοήματος και όχι ως ένα διαχειριστικό απλώς. Έτσι αυτό. Ή φτιάξτε μια οντολογία η οποία να περιλαμβάνει ένα νόημα και μάλιστα αιώνια νόημα για τον άνθρωπο. Λοιπόν εμείς πατέρα Νικόλα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε, τα λέμε κατά καιρούς, έχουμε μια όσμωση σε αυτά. Να δώσουμε το όμως, ενδιαφέρει και εσάς αυτό, να δείτε πώς σκέφτονται και άλλοι συνομιλητές μας, όπως είναι το σημερινό πάνελ, να σας θέσουν αυτοί τις ερωτήσεις. Γιατί εγώ τώρα είμαι λίγο εξοικειωμένος μέσα στις δυνατότητες που έχετε, με τις δυνατότητες που έχετε και αυτά που λέτε. Ας ακούσουμε όμως τα ερωτήματα που θέτει το πάνελ, γιατί νομίζω θα σας ενδιαφέρει και εσάς να έχετε μια πρόσληψη ευρύτερη. Πέραν αυτών που λέω εγώ, γιατί εμείς τώρα γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και τα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω και εγώ πώς σκέφτεστε, ξέρετε και εσείς τι σας ρωτάω. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πρέσβη. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη, τώρα. Ναι, έχω μία άλλη υποχρέωση και θα πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ τον πατέρα Νικόλαο για τις εξηγήσεις. Εγώ ήθελα να πω καταρχήν διευκρινιστικά ότι οι δύο χάρτες που αναφέρονται, ποιος πιστεύει στο Θεό από τα ευρωπαϊκά κράτη και δίνει την Ελλάδα και την Τουρκία με τα μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά και ποιος πιστεύει στην θρησκεία και δίνει χαμηλά ποσοστά, δίνει περίπου το μεγαλύτερο στην Ελλάδα με 55%, αλλά πολύ χαμηλά ποσοστά στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ένας δείκτης για το πού πάμε. Και επειδή αυτό το Ινστιτούτο που το δημοσίευσε εδρεύει, είναι μη κυβερνητικό Ινστιτούτο δημοσκοπήσεων και έχει έδρα την Ουάσιγκτον, βεβαίως είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Ήθελα όμως να πω και να κλείσω με την ερώτηση ότι δεν απαλλάσσεται των ευθυνών για το οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα και ανεξάρτητα από τις φιλοσοφικές θεωρήσεις που επίσης λατρεύω και πιστεύω, η ίδια η Εκκλησία. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω στον πατέρα Νικόλαο: υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί μια καλύτερη θεσμική ή σαν εργαλείο κατάσταση μέσα στην Εκκλησία ώστε να πείσει τον κόσμο και να μην τον απομακρύνει από αυτήν, γιατί ανεξάρτητα από την παγκοσμιοποίηση, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι μεγάλες κυβερνήσεις και ανεξάρτητα προς τα που οδεύει η παγκοσμιοποίηση, υπάρχει μια συγκεκριμένη ευθύνη. Αναφέρω μόνο ενδεικτικά ότι η πρώτη μου εμφάνιση στην ΙΕΝΕΔ το 1976 με καθηγητές πανεπιστημίου κόπηκε με παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου, ενώ ήμουν παπαδάκι, ενώ ήμουν εγγονός ιερέα
γιατί είπα ότι η αμφισβήτηση της νέας γενιάς συμπεριλαμβάνει μέσα και την αμφισβήτηση της θρησκείας και του Θεού. Και βεβαίως, όπως εσείς ήσασταν, όπως λέτε, σαν νέος μιας άλλης θεώρησης, έτσι και εγώ πίστευα σε αυτό που θα έπρεπε να καλλιεργηθεί όμως αναξία και να μην μείνει στάσιμο. Βλέπω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δυστυχώς μένουν στάσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχές για τα Χριστούγεννα. Θα ακούσω την απάντηση του πατέρα Νικόλαου και χρόνια πολλά. Πατέρα Νικόλαου, απαντήστε στον κύριο Πρέσβη, κοιτάξτε, ο οποίος θα μας αφήσει μετά. Ευχαριστώ πολύ για τα όλα, για τις τοποθετήσεις αυτές. Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα ήθελε καλύτερη θεσμική παρουσία της Εκκλησίας σε πολλά πράγματα. Θα πω κάτι. Η Ελληνική Εκκλησία δεν έχει ετοιμαστεί. Δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη της ακέραια απέναντι στην ιστορία. Δηλαδή, αν πάτε δίπλα στην Ιταλία, θα δείτε μια εκκλησία η οποία έχει καμιά 45 θεολογικές σχολές, 4 από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, μια σειρά από ερευνητικά κέντρα και όλα αυτά τα οποία τελικά εξάγονται από αυτό είναι μια πολύ βαθύτερη παρέμβαση στα πράγματα, τα διανοητικά, τα επιστημονικά ακόμα κλπ. Λοιπόν, είτε γιατί υπήρχε περιπέτεια της τουρκοκρατίας, είτε γιατί ο κρατικισμός είναι πολύ έντονος εδώ ή δεν ξέρω τι άλλο, η Ελληνική Εκκλησία ακόμα, περισσότερο και από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Εγώ, ας πούμε, να σας πω αυτή τη στιγμή, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπαλαμάντ, στο Λίβανο. Έτσι. Δεν το λέμε στα βιογραφικά, γιατί είναι πολλά. Λοιπόν, το Μπαλαμάντ είναι ένα φοβερό πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο του καλύτερου μεγαλύτερου τη Μέση Ανατολή, από τα μεγαλύτερα. Αν πάτε σε αποφύτηση του Μπαλαμάντ, όπως έχω πω εγώ, θα δείτε να περνάει όλη η Ανατολή από τα Εμιράτα και αυτά, όπως τα λένε, και το Μπαχρέιν και το Σαουδική Αραβία, μέχρι το Ιράκ και το Ιράν. Και να δείτε μια ιατρική σχολή που είναι συνδεδεμένη με τον Τζον Χόπκινς, να δείτε μια πολυτεχνική σχολή που είναι συνδεδεμένη με το MIT, και να δείτε ένα επίπεδο. Λοιπόν, και αυτό το έχει φτιάξει η Ορθόδοξη Εκκλησία, με τελείως ανοιχτό πνεύμα, έτσι. Και δέχεται και μουσουλμάνους και τα πάντα κλπ. Με μια πολύ καλή θεολογική σχολή που έχω την τιμή να μετέχω. Λοιπόν, και το φτιάξαν 300.000 Ορθόδοξοι, οι οποίοι όμως έχουν ένα ανοιχτό πνεύμα, είναι πάρα πολύ καλλιεργημένοι, μιλούν γλώσσες και έχουν μια ιστορική ευθύνη καταπληκτική. Λοιπόν, τι να πει κανένας από εκεί και πέρα. Πέστε μου, για ποια θεσμική. Εδώ είχαμε 4 ανώτερες χριστιανικές ακαδημίες και τις κάναμε 2. Και φοβάμαι ότι η πρόθεση να μην μείνει καμία. Και στις θέσεις βάζουμε. Πατέρα Νικόλα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά εγώ και ο κύριος Βερδελής είμαστε αντίθετοι και νομίζω κάνουμε αρνητική κριτική στον Αρχιεπίσκοπο. Δεν το χρεώνω σε εσάς, διότι πήρε θεολογικές σχολές, ακαδημίες από πόλεις εκτός Αθηνών και τις πήγε στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπήρχαν. Απλά εδώ εμφανίστηκαν. Υπήρχαν, αλλά ενσωμάτωσε. Αυτόν τον κόσμο που ήταν σε αυτές τις θεολογικές σχολές τον ενσωμάτωσε στην Αθήνα, με αυτή την έννοια. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι παραλογισμός. Αυτό δεν είναι πολιτική. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να κάνει ισλαμικές σπουδές στο τμήμα Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική. Μπορεί να κάνει σπουδές για μουσουλμάνους ιερωμένους στη σχολή των διδασκάλων νόμων, πώς το λένε εδώ, του Ισλάμ που υπάρχει. Τον Μουφτίδαν. Ναι, ανώτατη ιερατική σχολή δεν υπάρχει πλέον στη Θεσσαλονίκη. Αν σας λέει κάτι αυτό. Και επειδή δεν υπάρχει ούτε ποιμαντικό τμήμα στη Θεολογική, έγινε ένα τμήμα πολιτισμού το οποίο ήταν στη θέση του κάποτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι σε όλη την Ελλάδα από το Βόλο, ποιο Βόλο, από τη Βιωτία και πάνω, έτσι, έχει εξαλειφθεί τελείως. Ας τα ακούσουν. Υπήρχε λοιπόν μια σχολή που την ξέρει καλά ο κύριος Βερδελής στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, που έχει ιστορική παράδοση σε ό,τι αφορά. Η Βελά είναι 100 ετών. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν σήμερα. Κατήργησε αυτή τη σχολή, δηλαδή αυτήν, και μόνο με ένα μαθητή έπρεπε να την κρατήσει. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπήρχε και ένα τμήμα το οποίο είχαμε εμείς, Βυζαντινών, πώς το λένε, συντήρησης Βυζαντινής τέχνης. Με καταπληκτικά εργαστήρια που φτάσαμε να έχουμε φοιτητές από 16 χώρες. Λοιπόν, και τα κλείνουν αυτά και τα διαλύουν στον αέρα, διότι δεν χρειάζονται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για ποια θεσμική παρουσία να μιλήσω. Πατέρα Νικόλα. Μοιάζει σαν αστείο που το λέτε μόνο. Πατέρα Νικόλα,
Μήπως πρέπει λέω, κατά τη γνώμη σας... Κύριε Βερδέλη, κάτι λέει ο κύριος Πρέσβη, γιατί θα αποχωρήσει σε λίγο. Αν να τον ακούσουμε και έχετε τον λόγο. Ναι, κύριε Πρέσβη. Πατέρα Νικόλα, εγώ παίρνω σαν μέτρημα αυτά που έχω ζήσει στην 40 ετή και πλέον διπλωματική μου καριέρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι και σαν πολίτης και σαν Έλληνας χριστιανός, ορθόδοξος. Δεν είναι θέμα να κάνω την κριτική για τη θεσμική πορεία της Εκκλησίας, αλλά για τον τρόπο που φαίνεται στον ίδιο το λαό και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίληψη του χριστιανικού ορθόδοξου τόξου. Δεν είναι οι εχθροί που με απασχόλησαν, αλλά η ίδια η πολιτική δική μας. Αυτό ανέκαθεν. Είναι τα λάθη τα δικά μας που κάνουμε και αφήνουμε τόπο και κενά στο να μπουν άλλοι. Το πιστεύω ακράδαντα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η σοβαρότητα που θα έπρεπε να υπάρχει στην άσκηση αυτής της πολιτικής που φέρνει τη δικαιοσύνη κυρίως σαν μεγάλο διέξοδο της Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ πολύ πάντως για τις απαντήσεις. Και καλά. Να είστε καλά, κύριε Πρέσβη. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, αν συμφωνείτε. Θα κάνουμε απολογισμό, ναι, πολιτικό βεβαίως, απολογισμό την επόμενη Κυριακή. Πάμε. Καλά Χριστούγεννα. Να δώσουμε το λόγο στον νέο που έχουμε, κύριε Καλενταρίδη, στον κύριο Βερδελή, να δώσουμε το λόγο. Εσείς. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα μετά από όσα είπε ο πατέρας Νικόλαος, είναι να τον ρωτήσω εάν θεωρεί ότι παρά είναι σφιχταλιαγκασμένη η Εκκλησία με το κράτος. Και όχι με ευθύνη της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία θέλει να είναι πιο ελεύθερη, αλλά με ευθύνη του κράτους. Διότι η μόνη που μπορεί να ιδρύσει μεγάλο και σοβαρό ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Ωραία. Κοιτάξτε κάτι, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα το συζητήσω τώρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα με την σχέση με το κράτος, αλλά θα πρέπει να είναι μια σχέση η οποία σώζει και τις διαφορές. Έτσι δεν μπορεί... Την αλληλεία. Συναπέστε το όπως θέλετε. Οι όροι καμιά φορά τυφλώνουν την πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε όμως είναι να αναλάβει η Εκκλησία την ευθύνη της απέναντι στην ιστορία, είτε έτσι είτε αλλιώς. Το θέμα δεν είναι απλώς, δηλαδή, να συμπορευόμεθα μέσα στον χρόνο. Έτσι, η μαρτυρία της Εκκλησίας είναι παγκόσμια. Έτσι, απευθύνεται σε όλο τον άνθρωπο, στον πανάνθρωπο. Και εγώ σας είπα προσωπικά, διστάζω πλέον να χρησιμοποιήσω ακόμα και τον όρο, έτσι, πώς θα το πω, Ορθοδοξία, δεν τον χρησιμοποιώ καθόλου με εθνικό πρόσημο. Καθόλου. Έτσι. Και για το λόγο αυτό μιλάω για τον έναν ελληνικό κόσμο, έχουμε δυνατότητα να κάνουμε καταπληκτικές παρεμβάσεις και με την έννοια αυτή να συντελέσουμε ακριβώς στη λύση πανανθρώπινων προβλημάτων. Έτσι. Το ερώτημα, εγώ δεν αισθάνομαι βολικά όταν μου γίνεται αυτό για την θεσμική. Τι σημαίνει ακριβώς θεσμική? Στην πραγματικότητα, εκείνο που έχει να κάνει ο καθένας είναι να το κάνει κατά μόνος όσο μπορεί καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε την κατάσταση πώς έχει σήμερα. Η κατάσταση σήμερα δεν είναι εύκολη και τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Και το ζήτημα είναι ακριβώς ότι όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα, τόσο φαίνεται να απομακρύνεται και η πιθανότητα των λύσεων. Και για το λόγο αυτό η παρουσία του χριστιανισμού έχει τεράστια σημασία για το δυτικό κόσμο και για την Ελλάδα βέβαια. Εντάξει. Τώρα, εάν κάποια στιγμή η θεσμική ή οποιαδήποτε παρουσία της Εκκλησίας στην Ελλάδα είναι ισχυρότερη και καλύτερη, θα το γιορτάσω και θα το χαρώ πρώτος εγώ, σας μιλάω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, διότι πράγματι φαίνεται να υπάρχει ένα ζήτημα. Εντάξει. Το ποιο ζήτημα είναι αυτό και πώς είναι ακριβώς το ζήτημα αυτό, έτσι ο καθένας μπορεί να κάνει δικές του αναδρομές, πώς το λένε, αναδυφίσεις και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, έτσι. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω στον πατέρα Νικόδημο τα εξής. Πρώτον, χθες έκανα μία εκπομπή και κλείνοντας την εκπομπή στο δικό μου κανάλι, διάβασα ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Σαββίδης.
Ο κύριος Παντελής Αυδής, προετοιμαζόμενος για την σημερινή εκπομπή, μελέτησε και απάβγασμα της μελέτης ήταν αυτό το άρθρο. Δέχθηκα υπομορφή σχολείων τρεις επιθέσεις από τους λεγόμενους εθνικούς. Εδώ λοιπόν ιδιαίτερα τους πατέρες ή τους ανθρώπους που ασχολούνται σε φιλοσοφικό επίπεδο με τη θεολογία, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα της εναντίωσης μιας μερίδας Ελλήνων με τον χριστιανισμό, επειδή θεωρούν ότι είναι υπεύθυνος για τον αφελληνισμό, ότι ήταν ανθεληνικός. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ξέρετε, στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, όταν γιόρταζε κάποιος την ονομαστική του εορτή, δεν τον έλεγαν χρόνια πολλά. Τον έλεγαν στα ελληνικά να ζεις με το όνομα, στα ποντιακά, στην Καπαδοκία, Ισμήν Λεγιασιά, που σημαίνει να μην αλλαξοπιστήσεις και να ζεις με το όνομα που σε βάφτισαν, που ήταν και η υπέρτατη ευχή. Γιατί το λέω αυτό? Ρωτούσα τη γιαγιά μου τι συνέβαινε με τους κληρικούς στα χωριά του Πόντου. Μου είπε λοιπόν ότι ο κληρικός ήταν η ιστάτη καταφυγή των πάντων και των μουσουλμάνων. Ήταν ο πιο μορφωμένος, πέραν των θεολογικών, ήξερε ελληνικά, διάβαζε επιστολές που ερχόταν από την Αμερική. Και απέδιδε και δίκαιο. Δηλαδή σε προβλήματα που υπήρχαν είτε στη χριστιανική είτε στη μουσουλμανική κοινότητα, η καταφυγή ήταν ο κληρικός, ο πιο μορφωμένος, ο πιο σοφός, ο πιο δίκαιος και απέδιδε και δίκαιο. Σήμερα... Αυτό τώρα είναι λίγο προβληματικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ακούσουμε τον πατέρα Νικόλαο. Ήταν η πραγματικότητα αυτή. Ναι, ότι ήταν, ο πιο μορφωμένος και ο πιο βαθιστόχαστος και ο πιο δίκαιος άνθρωπος ήταν ο κληρικός, ο οποίος συνήθως ήταν και απισχνασμένος. Δεν ήταν αυτό που βλέπουμε σήμερα με τις Mercedes και τις κοιλιές μέχρι εκεί και με ζάχαρο το 70% από την ευζοία και την καλοπέραση. Σήμερα στα χωριά μας ο κληρικός στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο λιγότερο μορφωμένος. Τα παιδιά είναι πανεπιστήμια. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα διαφωτίσει και πώς θα εμπνεύσει η Εκκλησία και ο κλήρος, διότι τα θεολογικά πατέρα Νικόδημε δεν απασχολούν το 99% των χριστιανών. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια πρακτική επαφή και επιρροή της Εκκλησίας στους απλούς ανθρώπους, στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους, στους εργάτες, στους εργαζόμενους, διότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η λειτουργία, που δεν την κατανοούν και πολλοί, εκεί υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αυτοί που διακονούν το χριστιανισμό και το πίμνιο. Κάτι πρέπει να αλλάξει, πιστεύω. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Κοιτάξτε κάτι, εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όσο είστε εσείς. Στα 30 χρόνια της διδασκαλίας μου έχουν περάσει από τα χέρια μου μόνο στην Ελλάδα πάνω από 1000 κληρικοί νεαροί, οι οποίοι έγιναν, μπήκαν στον κλήρο. Ή ήδη κληρικοί που ήρθαν και σπούδασαν. Η εντύπωσή μου είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό ανθρώπων καλών μέσα στον κλήρο σήμερα. Έτσι. Και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, όχι επειδή με... Το λέω και σε άλλους και το ξέρουν. Είναι η άποψή μου αυτή. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και καλά μυαλά και παιδευμένα παιδιά μέσα στην ιεροσύνη σήμερα, τα οποία είναι πάντως πολύ καλύτερα από αυτά που είχαμε πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει μια καλή μαγιά η οποία μπορεί να προχωρήσει και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πολύ προσωπικά για αυτό το οποίο. Βέβαια, δεν ξέρω ποιος πάει να τους βρει αυτούς. Έτσι. Τα μέσα μαζικής, πώς το λένε, δεν ξέρω τι, έχουν μεγάλη ευαισθησία στο να βρουν κάτι και να το διωγγώσουν μάλιστα για ένα κληρικό στην άκρη της Ελλάδας, αλλά τους πάρα πολλούς που κάνουν ένα πολύ μεγάλο και ουσιαστικό έργο, κοινωνικό έργο και σε βάθος έργο, τους αγνοούν οι πάντες. Και αυτό είναι και ένα παράπονο το οποίο θέλω να εκφράσω. Εντάξει. Δεν είναι. Ούτε οι κληρικοί μας έχουν Mercedes, εγώ δεν έχω δει κανέναν μέχρι τώρα, ούτε έχουν τα υπέρ, ξέρω εγώ, λουξ πράγματα τα οποία... Για τους Μητροπολίτες μιλάω. Οι Μητροπολίτες διαχειρίζονται μια περιουσία η οποία είναι της Μητροπόλεως και το αυτοκίνητο το έχει αγοράσει η Μητρόπολη. Δεν είναι δικό τους, είναι κρατικό αυτοκίνητο. Τους το δίνει το κράτος αφορολόγητο. Αλλά προσέξτε κάτι.
Δεν θα υπερασπιστώ κανέναν εγώ. Εγώ είμαι δάσκαλος. Η δουλειά μου είναι να γκρινιάζω συνέχεια για το συνεχές ανέβασμα του επίπεδου. Το κάνω. Εγώ τους θέλω πολύ βαθύτερους. Τους θέλω να αλλάζουν τα βιβλία το ένα μετά το άλλο. Τους θέλω να είναι αφιερωμένοι στην αποστολή τους, η οποία αποστολή είναι ακριβώς ιερή, διότι αφορά τη διάκριση και την ανάδειξη του ιερού μέσα στον κόσμο και μέσα στον άνθρωπο. Χωρίς αυτή την ιερότητα, έτσι, σε λίγο θα γίνουμε οι πάντες κονσέρβες. Με τίτλο απ' έξω ή χωρίς τίτλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι τόσο μεγάλη η θέληση για δύναμη, τόσο μεγάλες οικονομικές ολιγαρχίες, τόσο ισχυρές οι πιέσεις που ασκούνται, έτσι, και οι πιέσεις και τις τεχνολογίες που είπατε, που και αυτή θέλει υποδιγέτηση. Θέλει υποδιγέτηση, θα της πούμε πού θα πάει, πού θα σταματήσει, γιατί θα σταματήσει εκεί. Και αυτό όλα σημαίνουν έναν ορισμό του ανθρώπου ξανά σήμερα. Αυτό είναι η μεγάλη συνεισφορά που μπορεί να κάνει ο στοχασμός, φιλοσοφικός και θεολογικός. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να συντελέσουμε οι πάντες. Έτσι. Και ακριβώς αυτό είναι και η δική μου η πρόταση. Δηλαδή, έχω πολλή δουλειά να κάνω για μένα. Δεν θα μου φτάσουν τα χρόνια της ζωής μου για να κάνω αυτά που θα ήθελα. Λοιπόν, και το προτείνω αυτό το πράγμα και σε άλλους κληρικούς και λαϊκούς. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι την Εκκλησία πολλές φορές την αναδεικνύουν και οι λαϊκά μέλη της. Έχουμε πολύ σημαντικούς λαϊκούς, έτσι, οι οποίοι δουλεύουν σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο το βίωμά τους. Την πραγματικότητα δηλαδή του ιερού και την πραγματικότητα της μεταφυσικής τελικά μέσα στα πράγματα. Γιατί ο χριστιανισμός είναι μέσα στα πράγματα πάντοτε. Ενδιαφέρεται για την ιστορία πάρα πολύ, ενδιαφέρεται για το σώμα, είναι υλισμός, έτσι, μιλάει για μια ανάσταση νεκρών που σημαίνει ότι έχει σημασία αυτή η σωματικότητα τρομακτική, έτσι. Έχει σημασία επίσης ο άλλος, καταπληκτική σημασία, χωρίς τον άλλο δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μπορεί να έχει νόημα. Κύριον τον Θεόν σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Και ποιος είναι ο πλησίον? Είναι αυτός τον οποίον εσύ επιλέγεις, έτσι, για τον έτερο πόλο της ύπαρξής σου. Έτσι, δεν είμαστε μόνοι, έτσι. Και πολλά άλλα πράγματα, κυρίως αυτό το enhancing, αυτό το, η αναβάθμιση που μπορεί να γίνει στον άνθρωπο με την παρουσία του Θεού. Αναβάθμιση πνευματική, ηθική, σε μεγάλο βαθμό, αλλά ακόμα και αναβάθμιση που δεν αρέσει τον κύριο Σαββίδη, γιατί δεν την καταλαβαίνει, μεταφυσική αναβάθμιση. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί να μην μείνουμε σε μια φιλοσοφική θεωρία και να περάσουμε στη θεολογία? Και οι φιλοσοφικές θεωρίες έχουν αξιακά συστήματα. Αν αυτά τα αξιακά συστήματα περιλαμβάνουν μέσα αγάπη, ξέρω εγώ, όλα αυτά που λέτε σαν αξιακό σύστημα, γιατί εγώ πρέπει να περάσουμε στη θεολογία? Εγώ σας λέω ότι ακριβώς αυτή υπήρξε η πορεία της καταστροφής και δεν το καταλαβαίνετε. Το ότι αυτά τα πράγματα θεωρήθηκαν ως δυνατότητες ανθρώπινες. Και τελικά απεδείχθη ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πρέσβευαν ότι αυτά είναι δυνατό να γίνουν, έγιναν αυτοί οι οποίοι τα κατέριψαν περισσότερο από όλους. Πάρτε τον Στάλιν. Πάρτε τον Κάστρο. Αυτό συμβαίνει και στη θεολογία, πατέρα Νικόλα. Δεν συμβαίνει αυτό. Συγγνώμη. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε στη θεολογία ένα σύστημα μαζικής καταστροφής εκατομμυρίων ανθρώπων στα γκουλάγκ. Μην τα λέτε αυτά. Όχι. Σας λέω ειλικρινά ότι όλο το ζήτημα είναι αυτό το οποίο τελικά δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ να το ξεπεράσετε, εάν τυχόν δεν αποφασίσεις το ξεπεράσετε, το ότι η Εκκλησία στη σημερινή πραγματικότητα βλέπει την γέννηση του Θεού μέσα στα πράγματα. Δεν είναι απλά μια μεταφορά, δεν είναι μια παρομοίωση. Ναι, συνεχίστε, μετά θα σας πω κάτι. Εάν είναι παρομοίωση, ότι είμαι στο Φόερμπαχ. Ναι. Πατέρα Νικόλα, με έχετε χαρίσει όλα σας τα βιβλία μέχρι τώρα. Θα σας κάνω και εγώ δώρο, μόλις μου δοθεί η δυνατότητα να σας βρω ένα βιβλίο που μιλάει για τη διαμάχη Αϊνστάιν-Μπορ. Αυτά που λέτε για την αγάπη ή για την ύπαρξη μέσω της σχέσης του άλλου προκύπτουν από την κβαντική φυσική. Δεν λέω ότι η κβαντική φυσική είναι υποκατάστατο, ας πούμε, της θεολογίας και όλα αυτά. Μην παρεξηγηθούμε τώρα. Έχει δίκιο σε ένα σημείο. Προσέξτε, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, λοιπόν, είναι η έννοια της διεμπλοκής στην κβαντική φυσική. Δεν αφιβάλλω. Για την οποία θα γράψω εγώ αυτές τις ημέρες ένα κείμενο. Να γράψετε. Γιατί η φύση... Και θα σας το στείλω να το δείτε. Ακριβώς υπάρχει ένας παραλληλισμός
Εσείς φαντάζομαι δεν είστε εξοικειωμένος με αυτά, με αυτά τα θέματα της κρατικής υγείας, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός που αναπτύσσεται με τον προβληματισμό το φιλοσοφικό που αναπτύσσεται σε αυτή τη διαμάχη. Ο Αϊνστάιν ήταν η περίπτωση του ρεαλιστή που λέτε, ο Μπορ ήταν η περίπτωση της κβαντικής φυσικής, πάση περιπτώσει, που περνάει στο μεταφυσικό και η κβαντική φυσική περνάει στο μεταφυσικό, αλλά αυτά θα τα πούμε μια άλλη φορά. Αν έχετε, έχετε ολοκληρώσει Να δείτε στην ευρωβιολογία, στην ευρωψυχολογία που ασχολούμαι εγώ, γιατί ως ψυχολόγος ξεκίνησα και αγαπώ ιδιαίτερα την ευρωψυχολογία, να δείτε εκεί πόσες μα πόσες εφορμές υπάρχουν για να σκεφτούμε την ίδια τη διάπλαση, την ίδια τη διαμόρφωση του εγκεφάλου μέσα σε μια πάρα πολύ πάρα πολύ δυνατή σύνδεση, θα τα έλεγα σύνδεση αγάπης με τον άλλον. Λοιπόν, αυτά όμως σημαίνουν ότι η φύση εικονίζει τον δημιουργό της. Είναι αστεφιαγμένη έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Με ποιο κίνητρο εγώ θα ακολουθήσω αυτού του είδους τη διδασκαλία. Το κίνητρο αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απλά και μόνο το ότι το λέει η φυσική. Γιατί, διότι έχω μια ελευθερία μέσα μου, είμαι εικόνα του Θεού και μπορώ να αθετήσω το φυσικό. Ο άνθρωπος είναι ένα σχόλιο πάνω στη φύση. Να σου λέει ο άνθρωπος είμαι ομοφυλόφιλος. Έτσι. Δεν μπορεί να το πει ο σκύλος. Σκύλος με μόνιμη ομοφυλόφιλη συμπεριφορά δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος ορίζει τον εαυτό του σε ένα σχόλιο πάνω στη φύση. Και για το λόγο αυτό, έτσι, πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να δει τι λέει η φύση. Και δεύτερον, με την ελευθερία του, να προσανατολιστεί σε αυτόν που έφτιαξε τη φύση για να του μάθει αυτός ακριβώς πώς να προσανατολίσει και την ελευθερία του. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να φτάσουμε σε μια ζωντανή σχέση με εκείνον ο οποίος έχει συνδέσει την ελευθερία του με την αγάπη για να μάθουμε αυτό πώς γίνεται. Αλλιώς είναι μια πληροφορία αυτό που μου λέτε. Και αυτό που σας λέω εγώ είναι μια άλλη. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά ο άνθρωπος είναι ένα σχόλιο πάνω στη φύση ο ίδιος. Δεν είναι απλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Χριστούγεννα. Μας προβληματίσατε σε βάθος. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε και να έχουμε. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, κύριε Βερδελή. Επειδή είδα μία ερώτηση στα σχόλια παραπάνω, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί αυτό ρωτάει, η διήγηση του πώς περάσατε από την αθεία στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και πώς γίνατε κληρικός, γιατί και έχει σχέση, επειδή ξέρω πώς γίνεται, απαντάει εν μέρη και στο ερώτημα του κυρίου Σαββίδη τι διαφορετικό έχει ο χριστιανισμός από τη φιλοσοφία. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ότι κάποια στιγμή... Την εμπειρία σας πείτε πρώτα, αν θέλετε. Την εμπειρία, θέλουμε μια ώρα για να την πούμε, έστω να την ονομάσουμε. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι εγώ ήμουν πεπισμένος άθεος, όντως. Και ήμουν θεωρητικός άθεος, όχι απλά επειδή είχα τα παθάκια μου, ας πούμε, όπως υπάρχουν όλοι. Όχι. Ήταν καθαρά, έλεγα, το Πουρσουά δεν μπορεί να γίνει ενσουά. Σάρτρα, δεν γίνεται. Αυτά τα δύο θέματα. Ή θα είναι ενσουά ο Θεός ή Πουρσουά. Ή δι' αυτόν ή καθεαυτόν. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Έτσι. Πάει. Επομένως, ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει. Και άλλα τέτοια επιχειρήματα. Το ζήτημα είναι ότι όταν παρουσιάζεται ένας άνθρωπος μπροστά σου. Και εδώ βέβαια αυτό δεν μπορώ να το. Μέρα που είναι σήμερα, έτσι, να το αναπτύξω περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Και το σέβομαι υπερβολικά πολύ και ως δικό μου βίωμα και ως βίωμα πολλών άλλων. Όταν εμφανιστεί ενώπιον σου κάποιος, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά ακριβώς, τα προερχόμενα από την κοινωνία μετά του Θεού και έχει μια άλλου είδους κατανόηση των πραγμάτων και έχει και δυνάμεις οι οποίες απορρέουν από μια πηγή που δεν μπορεί να είναι καθαρά ανθρώπινη και ο ίδιος ξέρει ότι δεν είναι ανθρώπινη και αυτήν επικαλείται για να έχει τις δυνάμεις αυτές και θα θαυματουργεί πάνω στο ίδιο στο σώμα με ένα του λόγο και σου αποκαλύπτει πράγματα του παρελθόντος σου και σου αποκαλύπτει πράγματα από το μέλλον, το άμεσο μέλλον του τόπου και του εαυτού σου και στα παρουσιάζει όλα αυτά ως ακριβώς αποτελέσματα της εισδοχής, της εισρωής του Θεού μέσα στη δημιουργία. Λοιπόν τότε φτάνει ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη φοβερή υπόθεση ότι πράγματι σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Δηλαδή ότι πράγματι ο Θεός μπαίνει στα πράγματα και έχουμε δυνατότητες και πέρα από τον Πλάτωνα
τον πολύ σημαντικό και μεγάλο, και πέρα από τον Ηράκλειο, που είναι πολύ αγαπημένος μου. Ακριβώς με την έννοια αυτή, χωρίς να χαλάει τίποτα από όλα αυτά, αλλά πραγματοποιώντας το πρώτο enhancing, το πρώτο στην ιστορία και το πιο αυθεντικό, την αυθεντική αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσεως. Ούτως ώστε να ενεργεί, όπως λέει ο Σμάκρυμος ομολογητής, και να ενεργείται πέρα από τα όρια της. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι η θεανθρωπία. Το μυστήριο της θεανθρωπίας. Να ενεργεί δια του Θεού πέρα από τα όρια της η ανθρώπινη φύση και να ενεργείται επίσης να δέχεται πέρα από τα όρια της. Αυτά είναι η δική μου ευτυχία τώρα. Και ευτυχία και άλλων πολλών. Γιατί αυτά φιλοξενούν το μυστικό μιας πραγματικής παρουσίας του Θεού στη δημιουργία. Εάν αυτό δεν είναι αλήθεια, προσέξτε, μπορούμε να έχουμε αξίες, μπορεί να έχουμε ωραίες ιδέες, αλλά η πραγματικότητα της ιστορίας σήμερα μας αποδεικνύει ότι όλες αυτές οι καλές προθέσεις, ακριβώς διότι συγκρούνται με ανάλογες προθέσεις των άλλων, δημιουργούν τρομερές συγκρούσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Συγκρούσεις οι οποίες είναι φανερές μες στην πολιτική, όταν και η θρησκεία γίνεται ιδεολογία, βεβαίως, έτσι. Όλα αυτά ιδεολογικοποιούνται σήμερα, αυτό που σημαίνει στη Ρωσία. Δεν έχει να κάνει με την Ορθόδοξη, την αυθεντικότητα της Ορθοδοξίας. Είναι μια ιδεολογικοποίησή της. Μια εισαγωγή ξανά στην, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κ. Καλαντερίδης, στην αυτοκρατορική ιδέα, που ήταν σοβιετική ιδέα και η οποία βέβαια με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται σήμερα. Δεν ξέρω τι λέτε. Συμφωνείτε με αυτό, κ. Καλαντερίδη? Ότι είναι μια ιδεολογική χρήση. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω ότι απέναντί της έχει αγγέλους, αλλά λέω ότι ταυτόχρονα έχουμε μια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορώ να πω περισσότερο. Ευχαριστούμε, πατέρα Νικόλαε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Κύριε Βερδελή και κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Αν αντέχουμε. Κύριε Σαββίδη, να ευχαριστήσω και εγώ τον πατέρα Νικόδημο, γιατί μας φωτίζει. Νικόλαος. Ευχαριστούμε. Του άλλαξε το όνομα σε αντίθεση με αυτά που λέγανε οι Καπαδόκες και οι Πόντιοι. Αυτό γιατί το είπα, ίσως δεν έγινε κατανοητός. Διότι η Εκκλησία μας εξασφάλιζε να μείνουμε Έλληνες. Όποιος έχανε το όνομά του γινόταν Τούρκος, όχι απλά Μουσουλμάνος. Είχε υπέρτατο ρόλο η Εκκλησία στη διατήρηση του γένους στη Μικρά Ασία και στον Πόντο. Αυτό δεν βλέπουμε σήμερα. Γι' αυτό έκανα αυτή την παρατήρηση, πατέρα Νικόλα. Είναι πολύ σωστή η παρακατάρα. Εγώ την κατάλαβα πολύ καλά την παρατήρηση. Αλλά θέλω να πω και το εξής, ότι κοιτάξτε κάτι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά είναι σημαντικό και για ένα άλλο λόγο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έβρισκαν κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το οποίο πίστευαν. Δεν είναι απλά και μόνο ότι το κρατάγανε από πείσμα. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες πολλών αφομοιώσεων, πολλών λαών, που οι πίστες τους δεν αρκέσαν. Καταλάβατε, δεν άρκεσαν για να μείνουν. Και αυτό έγινε και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έγινε και παντού. Και βλέπετε το αντίθετο να σημαίνει. Δηλαδή, έχουμε αφομοιώσεις τεράστιες λαών, έτσι. Και μια θρησκευτικό συγκριτισμό, το Κριμεΐτα, έτσι δεν είναι? Όπου οι θεοί έρχονται από την Ευρώπη, ταξιδεύουν στη Ρώμη και από την Αίγυπτο πάνε, ξέρω εγώ, στην Γαλλία και από τη Γαλλία πάνε. Και ξαφνικά υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται να έχει μια αντοχή τρομερή μέσα στον χρόνο. Εγώ θα πρότεινα να το εξετάσουμε και αυτό καθ' αυτό ως γεγονός. Δηλαδή, πατέρα Νικόλαε, ναι. Αυτό δεν το είπα για εσάς κυρίως, το είπα για τους λεγόμενους εθνικούς. Διότι πολλοί με κατηγορούν επειδή πιστεύω στην Εκκλησία. Δεν βλέπουν αυτοί οι εθνικοί πόσο αγαπώ εγώ την αρχαία φιλοσοφία? Όχι, αγαπώ πάρα πολύ. Τους λέω λοιπόν ότι χωρίς την Εκκλησία εμείς δεν θα ήμασταν Έλληνες. Και η αρχαία φιλοσοφία βρήκε μέσα στη βιβλική. Αυτό είναι που δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει ποτέ πατέρες. Βέβαια. Αυτό το καινούργιο πράγμα που έγινε, το οποίο είναι καταπληκτικό. Το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία. Επιτρέψτε μου να πω άλλη μια εμπειρία από τη γιαγιά μου. Μου είπε, λέω, γιαγιά, πήγες ποτέ στη Σουμελά, στο πανηγύρι? Μου λέει, πήγα μία φορά από την Νικόπολη του Πόντου. Απέχει. Λέω, πώς πήγατε? Με τα πόδια. Εννοώ, με ζώα, με άλογα είμαι. Και λέει, κάναμε 12 ημέρες, πήγαινε, έλα και μαζί με τον εορτασμό. Και πού μένατε τις νύχτες? Πήγαμε, λέει, με τον παπά τη χωρί, με τον πατέρα του, με τον παπά του χωριού. Και πού μένατε? Μας φιλοξενούσα, λέει, περνούσαμε από έναν ορεινό δρόμο. Ήταν καλοκαίρι, στα παρχάρια ο κόσμος, στα λιβάδια δηλαδή τα ορεινά, τα αλπικά.
Και λέω πώς. Λέει, έβλεπαν τον παπά και μας έπαιρναν και τους έκανε ο παπάς είτε εσπερινούς, είτε τους διάβαζε. Δηλαδή, ο παπάς ήταν για τους ανθρώπους εκεί η υπέρτατη αξία. Γι' αυτό το ανέφερα. Ήταν η υπέρτατη αξία. Και θεωρώ, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν υπηρέτες της Εκκλησίας ιερωμένοι που είναι αξιόλογοι. Όμως σε γενικές γραμμές, επειδή πηγαίνω στα χωριά μας και βλέπω ότι υπάρχει μια παρακμιακή κατάσταση, ότι αυτό πρέπει να απασχολήσει την Εκκλησία. Δηλαδή, διοικητικά να την απασχολήσει, οι ιερείς να είναι σε επαφή με την κοινωνία, να συμβάλλουν. Βλέπουμε ένα σύριαλ, επιτέλους και κάτι σημαντικό για την Εκκλησία, έναν παπά στο σασμό, να πω, ο οποίος παπάς είναι αυτό. Λύνει προβλήματα, συγκερασμό θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, δηλαδή πέρα από το θεολογικό. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, να ξέρετε. Αν εγώ σας πω εδώ για τη Μητρόπολη που ξέρω και τις 7 εδώ πέρα και αυτά, υπάρχει γεμάτος ο τόπος. Έχει πολύ περισσότερο από όσους φαίνονται. Εντάξει, ειδικά μάλιστα στα χωριά που λέτε. Ναι, ναι. Κύριε Καλλιοντερίδη, στην Καπαδοκία, στην Καπαδοκία, μια που την αναφέρατε, τον έδειξε η σειρά με τον Άγιο Παΐσιο, τον Όσιο Αρσένιο, τον Καπαδόκη, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό, συγκρατούσε την κοινότητα των Φαράσων. Ναι, ναι, σωστό, το γνωρίζω, ναι. Στα ποτάμια της Κεσάριας. Λοιπόν, είναι η ώρα να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, πατέρα Νικόλα, εσάς, κύριε Καλλιοντερίδη και κύριε Βερδελή. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας ακόμη και τα Χριστούγεννα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε και θα τα ξαναπούμε την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε.